Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν θα χρειάζεται τίποτα. Λίμπερο 107,4 All About Harrison Air. Τελευταία εκπομπή. Ιδανικός είμαι για αυτά εγώ. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήστανθο Τσαλτίδη, Νίκο Παπαδόπουλο στα μικρόφωνα. Αλλάξει το ΠΑΟΚ 24 από, από την οθόνη μα. Δημήτρη Μπαλόμπα στην ρύθμιση. Μπαλόμπα τα έβαλε. Του ήχου. Ε, Μπαλόμπα τα έβαλε τα ΠΑΟΚ 24 εδώ. Ωραία. Καλύτερα. Άρα, μπράβο, ωραίο. Ωραία. Λοιπόν, για τι επόμενε 2 ώρε θα είμαστε μαζί στην τελευταία εκπομπή, όπω είπαμε, για αυτή την εβδομάδα. Μην κάνει το χέρι σου, Χρήστανθο. Κάνω τελευταία κερκίδα για την Κυριακή. Είναι αντιραδιοφωνικό. Κάνει λάθο, αυτό είναι ραδιοφωνικό. Ραδιοφωνικό. Μάλιστα. Με όλο το pregame το οποίο θα κάνουμε, θα κάνουμε και εμείς και με εσάς φυσικά μετά από τις 6 που θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για το ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι ντέρμπι, το άλλο δεν είναι. Σωστό, σωστό. Είναι ένα συνηθισμένο παιχνίδι. Σύμφωνα με την ΚΕΔ, ναι, εντάξει, αλλά επειδή εδώ δεν είμαστε ΚΕΔ. Εδώ είμαστε ο Λαμπαουτάρης, ο Νέιρ που λες και εσύ. Ο Νέιρ. Ο Νέιρ, ναι. Νέιρ, ναι. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με το επερχόμενο ματς, το μεγάλο ντέρμπι της πόλης ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αναφέρουμε όλο το τελευταίο ρεπορτάζ από το στρατόπεδο των Κιτρινόμαυρων, οι οποίοι ολοκληρώνουν αύριο την προετοιμασία του. Σε λίγο ξεκινάει, σε λίγο βασικά, σε καμιά ώρα και κάτι, η προπόνηση της ομάδας επαγγελματινής στο Ρήσιο, η προτελευταία. Ό,τι υπάρχει φυσικά θα το αναφέρουμε και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ που έχουμε και εκεί ειδήσεις. Μία εβδομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, ένα μπαν έχει μείνει. Καλά πάμε. Εντάξει. Καλά είμαστε, προχωράμε. Την άλλη εβδομάδα θα ασχοληθούμε και με τον μπάσκετ. Ναι, εννοείται. Παρά το γεγονός ότι θεωρούμε ότι είναι τεράστια η καθυστέρηση και πραγματικά δεν είναι δυνατόν να συζητάμε σε μια εβδομάδα ότι αρχίζει το πρωτάθλημα και εμείς ακόμα να μην ξέρουμε ποιους παίκτες έχουμε ή ποιους θα έχουμε ή να μην έχουμε συγκεντρωθεί, να μην έχουν παίξει και ένα παιχνίδι όλοι μαζί ή οτιδήποτε άλλο. Παρ' όλα αυτά, θα αφήσουμε στην άκρη τις όποιες ευθύνες. Γιατί θα πρέπει να στηριχθεί η ομάδα από όλους. Νομίζω ότι και τη σημειώσαμε τις ευθύνες και είναι και αυτονόητο. Όταν μια εβδομάδα πριν το πρωτάθλημα δεν έχει την ομάδα, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα χρειάζεται στήριξη. Πρέπει να γίνει και μια εντός εγώ εκστρατεία και για τα διαρκές και για όλα τα υπόλοιπα. Χαίρομαι που η ΚΑΕ Άρης έστω και την τελευταία εβδομάδα αντιλήφθηκε ότι πρέπει να παίζει και σποτάκι στα Ερτζιανά, να έχει και ένα πρόμο μέσω των media. Γενικότερα να υπάρξει μια τέτοια προσέγγιση ώστε να πάει και ο κόσμος στο γήπεδο και Άρης ΠΑΟΚ βασικά. Έτσι. Ελπίζω την Κυριακή και όχι το Σάββατο, διότι θα μιλάμε για σκάνδαλο ολικής αν οριστεί την ίδια μέρα και ώρα με το παιχνίδι του ποδοσφαίρου του Άρη. Όπως γράψαμε, και το μεσημέρι στο Ραμπαουτάρης. Ναι, γράψαμε φίλε. Το παιχνίδι γιατί θα γίνει ότι εκτός απρόπτου. Ναι. Κυριακή, αν το βλέπω τώρα εδώ. 6 παρατέταρτο με τηλεοπτική μετάδοση την ΕΡΤ 3. Μπράβο! Γιατί έχουμε τους ανθρώπους μας και στην κρατική τηλεόραση. Στην κρατική τηλεόραση. Βεβαίως. Τους ανθρώπους μας έχουμε συνήθως, δεν είμαστε οι ίδιοι. Ναι, λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό. Φίλοι μας. Καλοί φίλοι και συνάδελφοι. Έτσι. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Υπάρχουν πολλοί και εξαιρετικοί συνάδελφοι. Κυριακή 6 παρατέταρτο, την άλλη Κυριακή. 5:45. 5:45 δηλαδή, εκτός απρόπτου, το Άρης ΠΑΟΚ, το ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής στην Μπάσκετ Λιγκ. Άρα Σάββατο. Εσύ βλέπω την ατάκα στο Λαμπαουτάρη τώρα, φίλε. Ποιο την έγραψε άραγε. Ναι. Όχι, βλέπω, είδα την αδιάβασα την ατάκα και αντιλήφθηκα, διαβάζοντας την ατάκα, ότι μετά τον Σταυρίδη, τον δεύτερο που βγάλαν οι καλοί φίλοι και συνάδελφοι για να σχολιάσει το Σιδηρόπουλο ήταν ο Καλόπουλος. Αλήθεια, Παιδιά, ο Παμπορίδης έχει μηνυμούς, τον βγάλατε σήμερα. Και τι είπε. Τι είπε. Ότι αυτά κυνηγάνε τους διαιτητές και τα λοιπά και δεν πρέπει και το ένα και το άλλο. Δηλαδή εκπληκτικά πράγματα. Είναι πάρα πολύ καλή. Το Σταυρίδη και τον Καλόπουλο. Οι Έλληνες διαιτητές έτσι κι αλλιώς και δεν υπάρχει λόγος να τους αμφισβητούμε. Έτσι. Ναι. Ωραία, βγάλετε και τον Βασίλη Γκαγκάτζη να μιλήσει για το έργο του στην ΕΠΟ. Το επόμενο βήμα είναι αυτό. Το Μπίκα. Τι? Ο Μπίκα είναι σοβαρό, ρε φίλε. Εντάξει. Ο Μπίκα δεν έχει καμία σχέση με τους υπόλοιπους. Το Δούρ. Λοιπόν, FM πιάνουν τα μηνύματά σας στο 54526. Είναι ο ένας τρόπος και μοναδικός μέχρι τις 6 για να επικοινωνείτε με την εκπομπή και να στέλνετε τα σχόλιά σας, ερωτήσεις σας και τις ευχές σας ενδεχομένως στην ομάδα εν ώψη του ντέρμπι της Κυριακής σε μια Θεσσαλονίκη που φθινοποριάζει σιγά σιγά από σήμερα, από χθες το βράδυ βασικά και νομίζω ότι τέτοιες είναι οι καιρικές συνθήκες από ό,τι είδα και στο μάτς της Κυριακής με σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες συγκριτικά με αυτές που έχουμε συνηθίσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ζακετούλα θέλει δηλαδή για να βγεις.
Έξω το χρήσιμο θα το βλέπουμε κοντομάνικο βέβαια. Εντάξει, οκ. Okay. Έχω ζακέτα. Έχει ζακέτα και εσύ, μπράβο. Λοιπόν, καιρό ήταν νομίζω για να μπούμε και στη διαδικασία του φθινοπόρου. Είναι η αλήθεια. Θα πούμε λοιπόν και τα αγωνιστικά και τα διαιτητικά. Εκεί θα μιλήσει ξεκάθαρα ο Χρήστανος για το τι πρέπει να προσέξει ο Άρης όσον αφορά τον κύριο Σιδηρόπουλο. Να φύγει ο Σιδηρόπουλος στην διαιτησία. Αυτό πρέπει να προσέξει. Εντάξει. Επειδή όμως δεν υπάρχει σωτηρία με τον Σιδηρόπουλο. Επειδή όμως δεν θα γίνει αυτό και θα τον έχουμε την Κυριακή. Με όλη αυτή τη φασαρία που έχει γίνει, ελπίζω να σφυρίξει 80-20. 80-20. Γιατί 100-100-100-0 θα σφύριζε. Να σφυρίξει 80-20, 70-30. Με τέτοια διαιτησία θα πάμε στο παιχνίδι. Ελπίζω να μην του δοθεί το δικαίωμα των φάσεων που θα καθορίσουν και το αποτέλεσμα. Ναι. Γιατί υπάρχουν φάσεις που καθορίζουν στο έπακρο το αποτέλεσμα, υπάρχουν και οι φάσεις οι οποίες γύρω-γύρω όλοι. Είναι δεδομένο ότι ο Άρης θα κληθεί να αντιμετωπίσει καμιά δεκαριά ανύπαρκτα φάουλ γύρω από την περιοχή του. Είναι δεδομένο ότι δεν θα πάρει 5, 6, 7, 8 φάουλ γύρω από την περιοχή του ΠΑΟΚ όπως πήρε πέρσι και σκόραρε. Θα είναι μια τέτοια διαιτησία. Κάνω μια πρόβλεψη τώρα με βάση την ικανότητα του Σιδηρόπουλου σε αυτά τα παιχνίδια. Και πρέπει ο Άρης να τα απεξέλθει και σε αυτό τον παράγοντα. Υποψιασμένος πας, ξέρεις τι σε περιμένει, οπότε να προετοιμαστείς κατάλληλα για να κερδίσεις και το Σιδηρόπουλο. Ναι, είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το δουν οι άνθρωποι της ομάδας και θα το δουν, νομίζω, ήδη το έχουν στο μυαλό τους δεδομένο και θα το δουν τα τελευταία 24 ώρα πριν το παιχνίδι. Και ειδικά οι ξένοι οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται του τι εστί Σιδηρόπουλος και το πόσο πρέπει να προσέξει ο Άρης, τώρα που θα κλειστεί και από αύριο αποστολή στο ξενοδοχείο το βράδυ. Νομίζω ότι θα τεθεί και αυτό το ζήτημα προς τους παίχτες, ώστε να έχουν το νου τους και να μην παρασυρθούν σε κάποιες φάσεις. Δηλαδή, τώρα να σου πω κάτι. Περιπτώσεις όπως ο Σούντγκρεν, για παράδειγμα, είναι λίγο επικίνδυνες. Γιατί ο Σουηδός, το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, ότι δεν συγκρατεί εύκολα τα νεύρα του. Ή, για παράδειγμα, φάσεις όπως αυτή με τον Ματίγια, με το πλάγιο που έβγαλε από τα ρούχα του Χρύσανθο την περασμένη εβδομάδα κοντά στο Παναθηναϊκό. Πρόστιμο. Ναι, δεν πρέπει. 80 ευρώ να πληρώσει. Δεν πρέπει να επαναληφθούν. Μάτι, τι έγινε, φέρτε 80 ευρώ. Ναι. Δεν πρέπει δηλαδή να τα δούμε αυτά τους παίχτες του Άρη την Κυριακή. Σου είπα, γιατί οτιδήποτε κι αν κάνεις, του δίνεις το πάτημα και την αφορμή για να σου κάτσει μια ωραιότατη κάρτα και μετά να δημιουργηθούν άλλα θέματα. Σου λέω, Σούντγκρεν. Όλη η αλήθεια για την κατάσταση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή και το πώς αντιμετωπίζει ο συμπολίτης το παιχνίδι είναι σε ένα μήνυμα που ήρθε το πρωί στην Τρόικα. Το στείλω Σμπέθερος. Το έβλεπα, αλλά το χάλασες. Ανέβα πιο πάνω. Εκεί. Που λέει, όταν αυτοαποκαλείσαι νταμπλούχος εξυγιαντής και με βλέπεις ως ρούλι, στέλνεις ιδιωτικό τζετ, φέρνεις με έξοδά σου Άγγλο διαιτητή και με βάζεις μέσα στα δίκτυα. Αυτοί έκαναν ακριβώς το αντίθετο. Έστειλαν το ιδιωτικό τζετ να το φέρει από τη Ρόδο το Σιδηρόπουλο. Οπότε. Οπότε βρήκε εισιτήρια, γι' αυτό το λέω. Γιατί στο Καραϊσκάκι δεν είχε εισιτήρια να πάει. Δεν είχε. Εν τω μεταξύ δεν ρώτησε κάποιος από τη Ρόδο πάει ή από το ωραίο Κάστρο. Γιατί παίζει και αυτό το ρόλο του, ξέρεις. Πού μένει. Εδώ ή στη Ρόδο μένει, καταρχήν. Καλή ερώτηση αυτή. Καλή. Δεν νομίζω να απαντηθεί και ποτέ. Άμα μένει στη Ρόδο, πάντως στείλω τον Γκάλι την επόμενη φορά. Νίκος Γκάλεθ. Νίκος Γκάλεθ. Έτσι. Λοιπόν, αυτά με το Σιδηρόπουλο. Νομίζω δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Όχι. Με το συγκεκριμένο. Προσοχή και στα κοντάρια. Προσέξτε, γιατί πολύ στη ζούλα περνάει ο Μπαλτάς. Εκεί είναι τα ύπουλα. Και εκεί είναι τα ύπουλα, φυσικά. Ναι. Χρειάζεται τεράστια προσοχή. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξανααναφέρει, τα έχουμε αναλύσει. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε άλλο με τον διαιτητή. Όχι. Ελπίζω πραγματικά με όλο αυτό το θόρυβο να παίξει έτσι όπως πρέπει να παίξει. Και να βγούμε και να πούμε. Μπράβο. Ότι θα πούμε μπράβο, να παίξει πεντάρι. Σιγά να του πω μπράβο που παίρνει 2 χιλιάρικα και θα κάνει αυτό που πρέπει. Δύο. Σιγά να του πω μπράβο. Δύο. Το πούμε και μπράβο. Πάνε γίνω και εγώ διαιτητή. Δεν μπορεί. Γιατί. Πρέπει να έχει και άλλα στοιχεία. Στο χαρακτήρα σου. Για να γίνει διαιτητή. Δεν τα έχω Χρήσανθε. Δεν τα έχεις, όχι. Με τιμάει αυτόν που δεν τα έχω, να ξέρει. Με τιμάει πολύ. Καλή ώρα. Σε ευχαριστώ. Και... Όχι, δεν είναι αυτά. Άλλα είναι. Πορτοφόλι σου μεγάλο. Πορτοφόλι μου έξω είναι. Έξω. Ναι. Άμα το αφήνει έξω. Κατάλαβε. Δεν έχω άγχος. Τι. Δεν έχω άγχος. Δεν έχει λεφτά μέσα. Δεν έχω άγχος. Το δίπλωμα έχει. Ωραία. Λοιπόν. Δίπλωμα. Τι. Μάλιστα. Λοιπόν. Άρα πρέπει να πάμε. Άρα πρέπει να πάμε στα αγωνιστικά δεδομένα και πεπραγμένα.
Μετά τις 5.30. Μετά τις 5.30 θα το αναλύσουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Το πώς αναμένουμε τον Άρη, μας πεις και λίγο τον ΠΑΟΚ. Βεβαίως, θα τα πούμε για τον ΠΑΟΚ. Μιλήσαμε με αγάπη σου εδώ σε ρεπορτάζ. Βεβαίως, αγάπη Γαβριλίδου. Αγάπη Γαβριλίδου. Θα πάμε αύριο και στους μικρούς. Μήπως ξεγελάει. Τι. Μου σου λέει διαφορετικά σχήματα. Ξέρουν και οι άνθρωποι του Άρη το τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Μην αγώνεσαι. Ξέρουν οι άνθρωποι του Άρη. Ναι, άλλο εδώ ο Τερζή είναι ΠΑΟΚΣΗ. Όταν είχε έρθει ο Τόλης ο Τερζή στον Άρη πριν από 4 χρόνια. Πριν από 4 δεν ήταν. Τρία, πότε ήταν. Ένα. Ο Τερζή το καλοκαίρι του 18 ήρθε. Δεν ήρθε πέρσι. Το καλοκαίρι του 18 ήρθε. Μαζί με τον Ερέρα ήρθε ο Τερζή. Το καλοκαίρι 18. Ο Τερζή δεν ήταν. Ο Τόλης Τερζή. Όχι. Με Ισπανό δεν ήταν. Όχι. Σκάουτιν κάτι. Ωραία. Όταν ήρθε πέρσι λοιπόν ο Τόλης ο Τερζή. Πέρσι. Α, ναι, φίλε, όντως, επειδή έχουμε αλλάξει προπονητές, τα δύο μου φαίνεται και μακρύ το, το περσινό καλοκαίρι. Όταν ήρθε λοιπόν ο Τόλης ο Τερζής στην ομάδα, διάβαζα συναριανούς να γράφουν τι τον πήρατε αυτό τον ΠΑΟΚΣΗ κτλ. Τον μπέρδεψαν βέβαια λίγο με τον Τερζή που είχε παίξει τον ΠΑΟΚ. Καμία σχέση. Αλλά είναι και ένα δείγμα του πώς προσεγγίζουμε κάποια πράγματα με αφέλεια γενικότερα. Τώρα βέβαια, αν ο Τόλης ο Τερζής πάει και πάρει ένα διπλό μέσα στην Τούμπα, έχω την άποψη ότι θα βρεθούν πολλοί που θα τον προτιμούν από 100%. τον Ένινγκ, τον Γερμανό τεχνικό, που σε περίπτωση που δεν κερδίσει ο Τόλης ο Τερζής, Δευτέρα, τρίτη, είναι πιθανό να έρθει. Αν κερδίσει βέβαια ο Τόλης, εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Ενδεχομένως να αλλάξουν τα πράγματα. Η δική μου η άποψη σε κάθε περίπτωση είναι ότι πρέπει να φέρεις προπονητή. Ναι. Έχω την άποψη ότι είναι και του Τερζή αυτή. Είναι σίγουρα. Γιατί θα γίνει ό,τι έγινε και με τον Παντελίδη, με βέβαιο σε ένα σημείο. Γιατί είναι άλλο να είσαι, ξέρεις, ο δεύτερος και να πηγαίνεις 2-3 παιχνίδια την ομάδα, και άλλο να γίνεσαι ο πρώτος. Αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζεις κι εσύ στα μάτια των ποδοσφαιριστών πολύ. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, ας κερδίσει με το καλό και ας μείνει. Άμα να την πηγαίνει την ομάδα τρένο, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, μια χαρά. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει μετά το παιχνίδι. Ας περάσει το μάτσο αυτό. Είναι μια απόφαση της διοίκησης. Στην άποψή μας την έχουμε πει ότι πρέπει να έρθει ένας ξένος προπονητής. Τώρα από εκεί και έπειτα, ούτε εμείς αποφασίζουμε, ούτε εμείς πληρώνουμε τον προπονητή, τον εκάστοτε. Θα δούμε τι θα γίνει. Μακάρι η κουβέντα και η βάση συζήτηση να είναι ότι έχει γίνει ένα διπλό στην Τούμπα και προχωράμε στην επόμενη μέρα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Θα το διαβάσω αυτό. Πολύ καλό το πρωτοσέλιδο. Έχει κρατηθεί. Έχει κρατηθεί. Έχει κρατηθεί από κάποιους ακόμα. Και εγώ το έχω. Ναι. Κάτσε πόσο αυτός είναι φίλος σου. Όχι, πάνε. Είναι στο group μέσα αυτό. Ναι, πολύ μπινελίκι αυτό σε μένα. Ναι, ξέρεις. Ωραία. Φίλος μου. Κάτσε σου πω πώς θα κυκλοφορήσουμε αύριο. Αν κρατηθεί ο τίτλος που έστειλε. Λοιπόν. Λοιπόν, να πάμε στο break σιγά σιγά. Και 27 πήγε. Όχι, έχουμε λίγο ακόμα. Εντάξει. Καλά που έχω σέρει και ενημερώνομαι με πάντως γενικότερα για τα θέματα. Ξέρεις ότι έχεις δύο μάτια τα οποία τσεκάρουν. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό πληρώνεις άδρα. Σωστό! Σωστό! Βεβαίως. Αύριο στις 11 να πούμε ότι είναι και το ντέρμπι των μικρών. Ναι, το ντέρμπι των μικρών. Στις εγκαταστάσεις του Λόλα Ισουροντή. Πιο καλός είναι ο ΠΑΟΚ. Πιο καλός είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι εντάξει. Εδώ χρειάζεται Σιδηρόπουλο, όχι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Στις 11 η ώρα το ΠΑΟΚ Άρης, K19. Θα είμαστε εκεί. Πάμε μια βόλτα να δούμε τα παιδιά. Από πού είναι? Σου ρωτεί. Πρόσεχε, έχει αντικείμενα. Έχει το σπάει σου εκεί. Μα είναι ο κουμπάρος μου, Ηρακλής εκεί. Α, ένας από τους τέσσερις. Ένας από τους τέσσερις. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ωραία. Ο Ηρακλής, ο οποίος έπαιζε και στον ΠΑΟΚ. Βόλι. Είναι ασπρόμαυρον. Ναι. Φρονιμάτων. Ναι, είναι ασπρόμαυρος. Μάλιστα. Ο μοναδικός ασπρόμαυρος κουμπάρος. Οι υπόλοιποι είναι τι? Αριανή. Δεν ξέρει τι ομάδα είναι ο κουμπάρο σου. Κακό αυτό. Όχι, περίμενε. Υπάρχουν κουμπάρε στη μέση, γι' αυτό σκέφτομαι. Ο ένα ο κουμπάρο ξέρει τι είναι. Ναι. Είναι σαν και εμένα. Κάφρο δηλαδή, Αριανό. Ο κύριο Σάκη. Ο κύριο Σάκη είναι κάφρο κανονικό. Ναι. Η μία η κουμπάρα. Ρώτα λίγο τον Μπαϊράμι έξω. Η Κατερίνα τι ομάδα είναι, για ρώτα. Ρώτα, θα καταλάβει. Η άλλη η Μαρία είναι Άρης, αλλά ο Γιάννης νομίζω. Α, είναι Παναθηναϊκός ο Γιάννης. Α, έχει και τέτοια. Είναι ναι. Την Καλαμάτα. Λάδι Καλαμάτας. Δεν μας το βάλε το λάδι ο Γιάννης, η Μαρία μας το βάλε. Μάλιστα. Απλά μετά η Μαρία βρήκε τον Γιάννη. Μάλιστα. Για τα λάδια. Κουρεμένος ο ρόλος στην Τούμπα. Ναι. Α, να το. Τα πήρε όλα. Τι ΑΕΚ! Τι ΑΕΚ, ρε! Αφού ΑΕΚ είναι και αυτά. Παίρνουμε πίσω το λάδι. Ναι. Δηλαδή έχω έναν Άρη.
δύο Άρης. Ένα Παναθηναϊκό. Δεν είναι, η κουμπάρα είναι Άρης. Ναι. Ένα ΑΕΚ και ένα ΠΑΟΚ. Ναι. Τι ΑΕΚ! Άρης δηλαδή. Άρης. Ρε, το ρούς, τα πήρε. Την αλλάζω και την κάνω Άρη. Τα πήρε όλα. Μιλιτέρ. ΑΕΚ λες εσύ, επειδή είναι ο αδερφός της ΑΕΚ. Δεν είναι και εκείνη η ΑΕΚ. Τι, σε τι ομάδα είσαι? Α, μπράβο, Άρης. Καλά τα λες. Λοιπόν, δημοκρατικά. Άρα τρεις Άρης και ένα ΠΑΟΚ έχω. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. 5:30 φτάσαμε. Ναι. Πρέπει και επιστρέφω. Τι ρε φίλε, να σε βρίσουν και λίγο. Αν πας κανένα πινελίκι. Το κάνουν ήδη, τη μανούλα. Τη μανούλα. Τη μανούλα μου. Μανούλα μου. Τη μανούλα μου. Θα κάνεις λίγο ριφρές, γιατί πάω να πιάσω το mouse να κάνω ριφρές εκεί πέρα. Τότε που... Και δεν πάει, τότε... και δεν πάει. Τότε που γράφουμε ότι ο τόνος ήταν σε ριχά νερά και κάποιοι βρίζανε και μετά έμενε εκτός αποστολής. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Σε εξήγησα πάλι. Μην επανέρχεσαι πάλι. Μην επανέρχεσαι. Άντε. Δικαιώθηκα. Πολέμιε του Τόνσο. Πολέμιε του Τόνσο. Έρχομαι τώρα εδώ και σου λέω ότι ο Τόνσο. Και είπε στον Τερζή τώρα να μην τον έχει αποστολή. Και είπα, την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε πει στην εκπομπή που έλειπε πάλι φυσικά ότι θα έχει μια έκπληξη. Ποιο έλειπε? Εσύ. Πότε έλειπα εγώ? Θα υπάρχει μια απουσία συγκεκριμένη. Κάτσε, πότε έλειπα εγώ την προηγούμενη Παρασκευή? Δεν ήσουν εδώ. Πού ήμουνα? Δεν ξέρω, αλλά κάπου ήσουν. Εδώ δεν πας, δεν ήσουν. Στο κτίριο ήμουνα. Άλλο υπάρχει ένα στούντιο. Εγώ μιλάω για εδώ πέρα για το χώρο του στουντίου. Του στουντίου ενίοτε δεν θα είμαι. Στουντίο. Από ό,τι φαίνεται. Μπίο. Και άλλε φορέ. Λοιπόν. Και άλλε φορέ άρχισαμε. Λοιπόν, ο τόνο ο οποίο πληροφορείται αυτή τη εβδομάδα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ο Τόνσο Αντιγκάμα. Έκπληξη από Τερζή. Τι κάνεις ρε Τερζή? Τον Τόνσο ρε. Τα Τόνσο ρε. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, για πάμε και στην εντεκάδα. Αρχικά να υπενθυμίσω, FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Κάτσε να διαβάσω λίγο τον blog μου στο τέτοιο. Κι άλλο έβαλες. Όχι, το χθεσινό. Γιατί μου είπε ένας παοξής, ξαναδιάβασε το και θα καταλάβεις. Δεν το ξαναδιαβάσεις, εσύ μπας και καταλάβεις. Τέλεια πράγματα. Θόδωρος Καρυπίδης μόλις έφτασε στην Θεσσαλονίκη. Α, πηγαίνει στο Ρίσιο κιόλας. Από ό,τι καταλάβει. Ο Καρυπίδης, ο οποίος δεν ήταν ποτέ στα γραφεία Capital του Ολυμπιακού κτλ. Άλλο ένα ψέμα εφεύρεση που γράφεται και λέτε. Είναι η γειτονιά μου εκεί. Και είναι ο δρόμος που πηγαίνω Περαία, πηγαίνει στο Ρίσιο αυτή τη στιγμή. Περαία. Λοιπόν, άρα ετοιμάστε ένα θέμα εσείς που είστε βάρδια πίσω. Στο Ρίσιο Καρυπίδης. Στο Ρίσιο Καρυπίδης, γιατί είναι στο δρόμο του Ρισίου από ό,τι βλέπω. Ωραία. Σε συζητήσει για να ανανέωση Βέλεθ και Άρης. Μάλιστα. Μπορεί να ακούει κιόλας ενδεχομένως. Ο Καρύπ. Αν ακούς πρόεδρε, στείλε μήνυμα στο Instagram. Πάρε τηλέφωνο. Πάρε να βγεις. Πάρε να βγεις. Πάρε να βγεις για να δώσεις το μήνυμα για την νίκηση Ντούμπα. Έτσι. Λέει, ένα λεπτό σε θέλω. Πού έκανε, λέει, δηλώσεις, λέει ο Καρυπίδης. Στο 10. Μπαίνεις μέσα, διαβάζεις. Παιδιά, δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα. Ο Θεός βοηθός. Αποκλειστικό. Άρα, στημένο στο site του Μαρινάκη και τα λοιπά. Πρώτη εμείς ή κανείς. Απίστευτα πράγματα. Δεν ακούει λαμπάω τα άξονα νερό. Απίστευτα πράγματα, ακούει. Ακούει. Ναι. Τη βραδινή εκπομπή την παρακολουθεί σίγουρα. Βραδινή δεν έχει τι να κάνει εκείνη την ώρα. Στο... Μπαίνει και βλέπει ένα στο Instagram. Παρακολουθεί και στηρίζει. Μιλάμε για τέτοιο, για αστειότητα. Επιλέγει ποιότητα ο άνθρωπος. Αστειότητα επιλέγει. Αστειότητα, όχι ποιότητα. Ποιότητα στα βράδια του άνθρωπος. Τώρα και ακούει μπαλαντέρ. Τι να κάνουμε τώρα. Α, κάνετε πάλι μπαλαντέρ. Προχθές άλλος εμφανίστηκε. Ανανεώνουμε από τώρα τη συνεργασία μας. 10 με 12 μπαλαντέρ. Προχθές Μπράουνι Ντέγε. Ναι. Ο Μπράουνι Ντέγε, η Καλλιρόη. Τώρα άλλο Μπράουνι Ντέγε, άλλο Καλλιρόη. Εσύ σε βάρδια. Ωραία, ετοίμασε ένα θέμα στο Ρίσιο Καρυπίδη. Σα πω από τον Μπράουνι. Και άμα δεν πάει. Καλά, γι' αυτό σου λέω, περίμενε. Η γειτονιά σου πρέπει να έχει αφήσει το αμάξι στο πάρκινγκ του αεροδρομίου. Έχει περάσει το αεροδρόμιο. Τι? Έχει περάσει το αεροδρόμιο. Πάει για το αεροδρόμιο. Το έχει περάσει, σου λέω. Χαλκιδική πάει, ρε, για μπάνια. Προς Περαία πήγε. Σαββατοκύριακο, Χαλκιδική. Θα παίρνει το δρόμο του Μουδανίου, ρε, Χρυσάνη. Δεν θα παίρνει το δρόμο τη Περαία και τη Μηχανιώτα. Είχε ραντεβού με το μάλιστα του Βέλεφ στην Περαία. Πάει συνυχθιόσκαλα να πάρει μπαρμπούνια. Στον παπά μου. Ναι. Επιθύμησα την ηχθιόσκαλα, θα πάω πάλι μια φορά. Εγώ τον παπά μου, αλλά δεν πειράζει. Σωστό κι αυτό. Όσο μπορώ να το βρω εγώ τον μπαμπά εκεί ψηλά, άλλο τόσο θα βρίσκει στα μπαρμπούνια. Μπαρμπούνια. Έχω φάει κάτι μπαρμπούνια με τον μπαμπά το σκορεμένο. Βασικά, όχι, δεν είναι ο παπά μου. Ο αδερφός μου με έχει πάει εκεί. Επίσης του επαγγέλματος τότε. Ήταν, τώρα δεν είναι. Ναι. 15 χρόνια ήταν και είχε μαγαζί και τα δύο χρόνια του. Στο καπάνι. Αλλά του ήξερε όλους. Ναι. Πού θα πάμε για ψάρι, Χρήστο? Α, σε λέω, θα σα πάω εγώ. Ναι. Εντάξει, θα πάω στον ειδικό. Άμα είναι για μπιφτέκια, θα σα πάω εγώ. Στα ψάρια είναι ο Χρήστο. Και με πάει, φίλε. Εκεί κάτω, στα μαγαζιά που είναι εκεί κάτω, στην ηχθειόσκαλα του Μηχανιώνα. Που είναι φαρμακείο. Το δεύτερο, το πρώτο. Ναι. Όχι απλά φαρμακείο, είναι Γιαννακόπουλος. Αυτό. Λοιπόν, αλλά ξέρεις ότι πας. Θα φας καλά. Και είναι ποιότητα. Ναι. Πάει λοιπόν και ο Χρήστος, λέει, αυτός τι θέλει να σας φέρω. Ελάτε, λέει, να τα δείτε.
Μπαμπά ξέρει, κάτσε πάνω τα δύο. Περίμενε, σηκώνει το αδερφό μου. Μου λέει: εμένα δεν χαμπάρι δεν πάρω. Πάει ο αδερφό μου, του λέει: αυτά εδώ καταπληκτικά εδώ, κάμπερ καταπληκτικά εδώ. Αυτό. Του λέει: α τα λέει αυτά. Καλά λέει απ' τα άλλα. Εκείνα που έχει πίσω εκεί δε, και τα λοιπά. Του βγάζει κάτι μπαρμπουνάρε. Έμπειρο, έμπειρο. Φίλε, 15 χρόνια πουλούσε από ότι. Έτσι. Δηλαδή τα διάλεγε και τα δίνε στα μαγαζιά. Άστα αυτά και βγάλε τα άλλα, τα καλά πίσω. Του βγάλε, φίλε, είχαν βάλει φω από πάνω. Ναι. Είχαν ρίξει τα νερά και τα λοιπά. Άστα λέει αυτά. Καλά λίγο λίγο από εκείνα από πίσω. Ναι. 120. 120. Το κιλό. Τότε. Μπαρμπούνι. Όχι αυτά που τρως τα γαριδάκια. Ναι. Μπαρμπούνι σαρδέλα. Ναι. Μπαρμπούνι. Μπαρμπουνάρα. Μπαρμπουνάρα. Μπαρμπουνάκης. Τον έβαλα και πλήρωσε. Λοιπόν. Ναι. Μπορεί να πηγαίνει για ψάρι στη Μηχανιώνα. Δεν νομίζω. Μπορεί να πάει να δει το φιλικό Ποσειδώνας Μηχανιώνας Άρης Παλαιοχωρίου. Να πηγαίνει στον Ανέστη. Να φάει τα κρατάκια του. Εκεί πάει ο Ζουμπούλης. Σωστό. Πού να είναι με το Ζουμπούλη μέσα. Δεν έρχεται πλέον. Στον Ανέστη ο Ζουμπούλης. Δεν έρχεται. Ακόμα χρωστά. Δεν έρχεται. Δεν έρχεται. Ωραία. Τόσο αύριο θα αυτό. Κυριακή βράδυ. Τι Κυριακή βράδυ. Εμείς θα ξαναφέρουμε τον Αναστασιάδη. Ωραία. Κυριακή βράδυ μετά. Κυριακή βράδυ δεν τρώω βράδυ, μεσημέρι μόνο. Κυριακή βράδυ δεν τρώω βράδυ, τρώω μεσημέρι. Όχι, δεν τρώω βράδυ τέτοιο. Τι? Τέτοιο είδος. Ταβέρνες και τέτοια. Αφού κάνω διατροφή. Δεν με θες να με καταστρέψεις. Πότε δεν έχουμε μια πανελλήνια απεργία την άλλη εβδομάδα, δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Η διατροφολογία. Όχι, η πανελλήνια. Εμείς δεν κάνουμε. Δεν κάνουμε. Όχι. Μην κάτσε μια μέρα. Με Μητσοτάκη δεν υπάρχουν απεργίες. Τελειώσαμε αυτά. Λίγο μια μέρα. Να ξεκουραστείς. Όλη μέρα ξεκουράζεσαι. Όλη μέρα ξεκουράζομαι. 5 παρα 5 ήρθε σήμερα. Εμείς περιμέναμε απ' έξω. Πες, δεν περίμενα εγώ απ' έξω 5 παρα 4. 5 παρα 10. Ήμουν εδώ, πιστός εδώ, φιλότιμος, έτοιμος. Καταρχήν έχω ξεκινήσει μαζί την εκπομπή. Τι βλακίες είναι αυτές. Αλήθεια είναι αυτό, όντως. Πρώτη φορά μέσα στην εβδομάδα. Εκπληκτικό. Δεύτερη φορά. Ο φίλος ο Βαλάς με ρωτάει με το λεωφορείο τι γίνεται, έχουμε κάνει ένα πιο λεωφορείο, Βαλάντι. Ποιο λεωφορείο, Βαλάντι. Ναι, Βαλάντι, στην Τούμπα θα κάνετε μπούτο το λεωφορείο για να το σπάσουνε. Καλησπέρα Νίκο, λέει ο Χρήστος, ερώτηση την κοινή. Αλήθεια, τι γίνεται με το λεωφορείο, δεν είχαμε πει θα βάλουμε το λεωφορείο. Την κοινή και Βέλεθ παίζει συζήτηση για ανανέωση. Κοίτα. Την κοινή, Βέλεθ, Κουέστα, Ματίγια και Μπρούνο Γκάμα λύγουν τα συμβόλαιά τους. Θα τα δούμε αυτό το χρόνο. Την Παρασκευή πει το Άρης Πακ, τα δούμε. Ναι. Πρόθεση υπάρχει για κάποιους από αυτούς να μείνουν σίγουρα. Και το Ματίγια τον είπα. Ματίγια, ναι. Εντάξει. Ο μάνατζερ του Βέλεθ. Αυτό το οποίο λένε ότι κάποια επίσημη συζήτηση δεν έχει γίνει. Ο μάνατζερ του Βέλεθ είναι εδώ, αλλά κουβέντα δεν έκανε για την ανανέωση, παιδιά. Έφυγε. Ήταν εδώ μέχρι χθες. Επειδή βγήκε φωτογραφία λοιπόν ο Βέλεθ με τον μάνατζερ του, αλλά λέμε την πραγματικότητα στον κόσμο. Ναι, ναι. Επειδή βγήκε φωτογραφία, το συνδυάσαν κάποιοι συνάδελφοι με ανανέωση κτλ. Το αν έγινε τώρα. Ας μου πούνε λοιπόν οι συνάδελφοι. Ο ένας είναι και φίλος μου μάλιστα. Ας μου πούνε οι συνάδελφοι με ποιον μίλησε ο μάνατζερ του Βέλεθ. Μπορεί να έγινε μια κουβέντα έτσι 10 δευτερολέπτων, ενός λεπτού βασικά 10 δευτερολέπτων. Hello, Άγγελο. Με τον Βέλεθ. You are the new sports director. Με τον Βέλεθ. New sports director, Άγγελο. Με τον Βέλεθ. Ah, nice to meet you, I'm manager of, Βέλεθ. Με τον Βέλεθ. When are we going to speak about the contract? Ρε Χρήσανθε. The next time that you will come. Okay. Με τον Βέλεθ μπορεί να έγινε. Συζήτηση. Κουβέντα. Με τον Βέλεθ μπορεί να έγινε κουβέντα. Αλλά άμα δεν πιέσει το μάνατζερ του είναι αλλιώς. Του Άντζελο με τον Βέλεθ. Ναι. Το ξέρουμε αυτό. Εντάξει. Άλλο λοιπόν με τον Βέλεθ. Ναι. Και άλλο με τον μάνατζερ του Βέλεθ. Ναι. Ναι. Γιατί το επίσημο. Τον οποίο θα τον βγάλουμε και έξω τις συζητήσεις και θα το κάνουμε με άλλο μάνατζερ. Ναι. Γιατί δεν μου αρέσουν τα μούτρα του. Ο μάνατζερ του Βέλεθ είναι λίγο περίεργο, είναι η αλήθεια. Σου είπα, δεν μου αρέσουν τα μούτρα του εμένα. Εντάξει, άλλο τα μούτρα του. Τέλος πάντων. Τι. Τα μούτρα, φυσιογνωμία είναι. Με το λεωφορείο όντω. Είχαμε πει θα βάλουμε το λεωφορείο. Στο λεωφορείο μπαίνω. Μη φωνάς. Κομμάτια κατεβαίνω. Όσον αφορά τώρα τα. Με έχει αρρωστήσει, δεν είμαι καλά. Κονσόλα όταν κάνω, θα ακούσεις πολλά. Λοιπόν. Όλο τέτοιο θα βάζω. Όσον αφορά λοιπόν. Ναι. Την εντεκάδα για να πάμε λίγο και σε αυτήν. Μπορώ να κάνω κονσόλα σε μια κουβέντα με τον Κόλκα. Ναι, εντεκάδα. Γίνεται γι' αυτό. Η εκπομπή είναι πολιτισμική, να ξέρετε. Πολυπολιτισμική είναι η εκπομπή. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Πάμε να ακούσουμε την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Πρώτα τον ΠΑΟΚ. Είδες τι ωραία, μέχρι και ποίηματα λέω. Πρώτα τον ΠΑΟΚ. Τι? Πρώτα τον ΠΑΟΚ να ξεκινήσουν. Ναι, είναι και παιδούχος. Α, το πάμε έτσι δηλαδή. Μάλιστα. Το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ. Του ΠΑΟΚ αναφέρει ότι ίσως υπάρξει μια αλλαγή στο τέρμα. Μα! Πασχαλάκης παίζει, πάμε παρακάτω. Ίσως είπε. Πασχαλάκης θα παίξει, πάμε παρακάτω. Μάτος με Γιαννούλη στα. Ο Μάτος που έχει πάρει κόκκινη κανονικά, αλλά δεν την πήρε. Ναι. Κρέσπο Βαρέλα. Κρέσπο Βαρέλα.
στα στόπερ. Με κανονικό Σιδηρόπουλο. Ποιοτικά αλλά αργά. Κάνει γιογιό η Ντέγε, ναι. Ποιοτικά αλλά αργά στόπερ. Μίσιτς είναι ένα σίγουρο στην, στα χαφ. Θα τον καταπιεί ο Σάσα. Ελκαντουρί ή Εσίτη θα είναι δίπλα του. Εσίτη θέλουμε. Ναι, θες Εσίτη. Νομίζω και στον Άρη θέλουν τον Εσίτη. Ναι. Εγώ που είμαι, στον ΠΑΟΚ. Ναι, με Λιμιό Μπίσεσβάρ. Τι λέει. Στα εξτρέμ. Ψεύτες. Τον Ακπόμ στην κορυφή και τον Τέλκα ως δεύτερο φόρα, αλλά λίγο πιο πίσω. Ωραία. Σε ένα ελεύθερο ρόλο. Άκου λοιπόν εμένα τώρα. Για πες. Δεν θα υπάρχει Λιμιός, θα υπάρχει Ζαμπά. Μάλιστα. Ένα ναι. χαρακτηριστικό. Ναι. Δεύτερον, θα πάρει τον Πέλκα και θα του αλλάξει θέση. Πού τον πάει. Θα τον πάει αλλού. Τον πάει στα αριστερά δηλαδή. Θα τον πάει αλλού. Και πάει τον Μπίσεσβάρ. Θα πάει τον Μπίσεσβάρ. Τον πάει πίσω, πίσω από τον. Εκεί δεν μπορεί να βάλει δεύτερο φόρ τον Μπίσεσβάρ. Χρυσανθέμος. Ο Πέλκα λειτουργεί και με αυτόν τον τρόπο. Σβιντέρσκι. Ο Σβιντέρσκι, πού θα παίξει ο Σβιντέρσκι. Δίπλα στον Ακπομ. Και πού θα βάλει τον Μπίσεσβάρ. Πίσω του. 0-3. Λοιπόν. Κάνει κανένα τέτοιο. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι ο Τελξής θα τρίβει τα χέρια του. Θα βάλει πιστεύω τον Ενσίτη, γιατί ο Καντουρίς δεν μπορεί να παίξει. Μόλις χθες προπονήθηκε για πρώτη φορά κανονικά. Ή θα τον ξεκινήσει και θα τον αλλάξει την πορεία, αλλά ναι. Εγώ πιστεύω θα βάλει τον. Ή μπορεί να το κάνει έτσι και να ξέρει ότι μέχρι το 60-70 μπορεί να πάει ο ΠΑΟΚ της καρδιάς μας. Γι' αυτό μπορεί να βάλει τον Καντουρί όντως και να βάλει μετά τον Ενσίτη. Αποφάσισε όμως, γιατί μας έχει αλλάξει τρεις φορές την δεκάδα σε ένα λεπτό. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Προσπαθούμε να σας μπερδέψουμε στους Αριανούς. Λοιπόν. Ενδιαφέρον. Δεν θα βάλει τον. Συγγνώμη, αυτό το έδωσε πέναλτι. Ρε φίλε, δίνει κλωτσιά ο παίκτης της Μπάγεν, το παίκτη της Λειψίας και δίνει πέναλτι. Λάιπτιχ. Έτσι θα κάνει και ο Σιδηρόπουλος. Δεν πέναλτι έδωσε. Τραγικό. Φίλε, έδωσε πέναλτι. Ωραία. Και το βρήκε γεμάτα κιόλας τον παίκτη της Λειψίας ο άλλος. Έχει δώσει πέναλτι όμως. Όχι. Πέναλτι. Φίλε, έδωσε πέναλτι. Τέτοιο θα δώσει και ο Σιδηρόπουλος. Το είδες αυτό. Κλωτσάει την μπάλα ο παίκτης της Μπάγεν. Και μετά, αφού κλωτσάει την μπάλα, κλωτσάει και το πόδι του παίκτη της Λειψίας. Τρομερό. Και δίνει πέναλτι. Τρομερό. Και δεν διαμαρτύρεται. Βαρ δεν έχουν στην Bundesliga. Δεν έχουν βαρ. Δεν το είπε ότι δεν είναι πέναλτι. Στο ΒΑΡ. Ωραία, αφωνία στην Τούμπα την Κυριακή. Αφωνία, να το. ΒΑΡ του λέει. Πάνε να δει το ΒΑΡ. Λοιπόν. Ορίστε. Πάνε δέστο γιατί είσαι χάχας. Τελειώσαμε. Αν έχει δώσει αυτό το πέναλτι πραγματικά. Ωραία. Δεν πιστεύω θα παίξει ο Λιμιός. Εκτός αν θέλει να μας ευνηδιάσει. Ναι. Έτσι λες εσύ. Ναι. Εντάξει. Ο ένας είναι πιο πειθαρχημένος στο τακτικό κομμάτι, ο Λιμιός δηλαδή. Ο Ζαμπά όχι τόσο. Το χαρακτήρισα με έναν τρόπο που η αγάπη μου πιόλος είναι επιτυχημένος, είναι λίγο γιόλο ο Ζαμπά. Δεν ξέρω αν ταιριάζει τώρα τόσο πολύ σε τέτοια παιχνίδια. Αυτός είναι ο μόνος λόγος που μπορεί να βάλει τον Λιμιό, ότι είναι ναι. πιο σοβαρός. Ναι, αυτός είναι πιο πειθαρχημένος. Ναι. Θα δούμε τώρα στις υπόλοιπες θέσεις. Α, παίζεται και αυτή η θέση στα χαφ. Θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Ωραία, το πήρε πίσω το πέναλτι. Δεν είναι ζωντανό. Το ξέρω, ρε φίλε, δεν είναι ζωντανό. Δεν το είχα δει όμως το μάτσα. Ναι, αν το είχα δει. Σας βλέπω, ο άλλος εκεί πέρα έχει πιάσει αγκαλιά τον Παλόμπα. Εντάξει. Και ο άλλος βλέπει εδώ πέρα. Δες όμως, είδες πώς ξέρει, άμα ξέρεις από διαιτησία. Τι ρε, χωρίς να το έχεις δει, λες θα το πάρει πίσω. Αν έχει βάρ. Αφού τον κλώτσε. Εκτός αν είναι ο Σιδηρόπουλος. Λοιπόν, ναι. Ωραία, αυτά. Ποιο έχει τον πάγκο, ΠΑΟΚ, εναλλακτικές. Σβιντέρσκι. Σβιντέρσκι έχει. Τον Ζαμπά αν παίξει ο Λιμιός. Ναι. Στόχ. Στόχ βέβαια. Μίροσλαβ Στόχ. Μπορεί να βάλει το Στόχ σε αυτό το μάτς, να ξέρεις. Πάμε, ναι. Τον πολεμάει λίγο. Ναι. Δεν το βάζει. Το Στόχ, καλά ναι. τον κάνει, ναι. Δεν το βάζει. Και αυτό ο Στόχ θα τον φάει. Μάλιστα. Λοιπόν, μετά το 0-2. Τι άλλο, ναι. έχει. Τι άλλο έχει. Πάντως, παίκτες του ΠΑΟΚ. Αν θέλετε να φύγει ο προπονητής γιατί σας κάνει τη ζωή δύσκολη, αυτό είναι το μάτς που μπορείτε να τον φάτε. Πάμε, ναι. Είναι, όντως, ναι. ναι, πάμε. Ποιο άλλο έχει τώρα, δεν θυμάμαι. Εντάξει, μπορεί να μην το διώξει αυτό το μάτς. Την άλλη εβδομάδα το διώξει μετά την ΑΕΚ. Και το Ζίφκοβιτς που είναι στον πάγκο να παίξει ο Πασχαλάκης. Ναι. Ποιο έχει εναλλακτικές, δε φίλε. Πώς είπαμε, ρε, σαν Σβιντέρσκι, Ζίφκοβιτς. Ίγκανσον για τα στόπερ. Ίγκανσον, ναι. Ροντρίγκο. Πέντε, δεξιμπακ. Πέντε. Άλλου δύο θέλουμε. Αυτό που τον πήρατε όταν παίρνει κόκκινη στα κανονικά μάτσο μάτο. Ωραία, ναι. Άλλου δύο θέλουμε. Ναι.
Τον είπαμε το. Ανάλογα ποιο θα παίξει. Ναι. Αυτή είναι πάνω κάτω. Αυτή είναι. Αυτή είναι. 16 παίκτες και πάω. Έχει έναν ακόμα. Ναι. 17. 2. 18. Θα μου πει ότι μια μεταγραφή δεν έκανε φέτος. Σωστά. Ο Αγκούστο. Αγκούστο, ρε φίλε. Ντούγκλας Αγκούστο. Είναι αυτός ο Ντούγκλας. Ντούγκλας είναι τέτοιο. Είναι τραυματίας. Τι είναι, τραυματίας είναι. Στα πλευρά δεν έχει κάτι. Ο Βέρμπλουμ. Πούντος. Μαουρίτσιο. Επιστρέφουν. Βιερίνια. Επιστρέφουν. Πού είναι όλοι αυτοί. Επιστρέφουν. Έρχονται. Έρχονται. Ωραία. Πολύ φωνάζει και δεν μπορεί. Έχω πιο καλό ρόστερο τον Μπάουκ, το έχει αντιληφθεί. Δεν θα ξέρω. Μεσοεπιθετικά. Πολύ καλύτερο μεσοεπιθετικά έχω. Η Ακράτα ανακοίνωσε το Γιάννη Γιαννούλη. Ποιο Γιάννη Γιαννούλη. Το δικό μας. Ποιο ναι. Το δικό μας. Ποια Ακράτα. Ρε. Η Ακράτα. Τι είναι η Ακράτα. Ομάδα μπάσκετ. Το Γιαννούλη, το Γιαννούλη. Ναι. Το ψηλό εδώ που έρχεται εδώ πέρα. Ναι, ενισχύοντας η γραμμή των ψηλών τη μέρα του πλέον έμπειρου σέντερ των εθνικών κατηγοριών. Γιάννη Γιαννούλη, βεβαίω. ΑΟ Ακράτα. Πού είναι η ΑΟ Ακράτα, ρε. Ο Γιαννούλης πέρσι είχε εδώ χορηγό μια πιτσαρία. Ναι. Οι πίτσες που έχει φάει είναι περισσότερες από ό,τι έχω φάει εγώ. Καπά παίξει μπάσκετ. Για τους αθλητές είναι καλή. Τι? Για τους αθλητές είναι καλή η πίτσα. Βέβαια, τον είδα που παίξαμε εκεί πέρα. Είναι δυνατός. Μέσμπροξε κιόλας. Μέσμπροξε και μία. Σιγά με αθηνική. Δυσκολεύτηκε. Σιγά με αθηνική Ακράτα. Καλό ο Γιαννούλης. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν είναι νέο παιδί. Σωστό. 38 χρονών. Δεν έχει σημασία πόσο είσαι, πόσο νιώθεις. Έτσι. Έτσι, πες μας τώρα την 11η, επειδή δεν καθυστερώ τόση ώρα για να κρατήσω τους ακροατές να τους πεις την 11η του Άρεος. Ναι. Λοιπόν. Ακούει και ο Φερέιρα. Ναι. Ακούει και αυτός. Ο Έμαν κάτω τα δοκάρια. Δεξί μπακ ο Κωνσταντινίδης. Αριστερά Μενέντεθ. Αριστερά Μενέντεθ. Στο κέντρο της άμυνας. Σόουζα Δελιζήσης. Δελιζήσης Σόουζα. Έτσι. Ο Μπα με τον Ντουάρτε στα χαφ. Μπα Ντουάρτε, βέβαια. Είναι καιρός να πάρει ο Ντουάρτε μια ευκαιρία. Έτσι, μπράβο. Θα παίξει δεξιά. Ο Μαρτίνες. Χωρίς δεξιά, θα παίξουμε. Όχι, Μαρτίνες δεξιά. Τόνσο αριστερά. Τόνσο στον άξονα. Ναι, γιατί. Αριστερά και στον άξονα η θέση του. Λοιπόν. Πίσω από το φορ ο Φετφατζίδης. Διαμαντόπουλος στην επίθεση και Φετφατζίδης. Και Διαμαντόπουλος στην κορυφή της επίθεσης. 0-3. Είδες που έχω μια εντεκάδα ακόμα. 0-3. Αλήθεια είναι αυτό. Πες την κανονική τώρα. Λοιπόν. Κουέστα λέγεται το τερματοφύλακας. Δεν θα ξεκινήσω έτσι. Αν θες να το πάμε και να κάνω μια στάση μετά στην μεσοεπιθετική σου μια γραμμή. Στάση εδώ. Ωραία, λοιπόν. Κουέστα στο τέρμα. Ναι. Σούντγκρεν δεξιά. Ναι. Κόρχουντ αριστερά. Ναι. Ρόουζ με νέο look και Βέλτσα στόπερ. Τι Ρόουζ με. Νέο look. Τι νέο look. Κουρίστηκε, τα πήρε όλα. Μπράβο. Μιλιτέρ. Τα πήρε όλα. Να πιάνει καλά τις κεφαλιές. Με το Βέλεζα στόπερ. Μόνο με τις πηγαίνει προς τα πίσω. Σωστό και αυτό. Ναι. Ο Σάσα με το Ματίγια στην Σταχάφ. Έλα ρε παιχτάρα Σάσα. Παιχτάρα! Πάλι θα καταπιεί χιλιόμετρα. Μην το ρίξει μια κάρτα σιδηρό που λέει. Μη βάρα το χέρι στο τραπέζι. Ναι. Χρυσάνθε. Δεν είναι λοιπόν, τραπέζι, πάγκος είναι. Πάγκος είναι, τι είναι, ναι. Γραφείο. Ναι. Και πάμε τώρα στην τριάδα πίσω από τον Μπράουν Ιντέγε. Μπροστά από την τριάδα είναι ο Μπράουν Ιντέγε. Ναι, ναι. Πίσω από τον Μπράουν Ιντέγε ποιο είναι. Θα δούμε. Αυτό θέλω να πω τώρα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Μην πει του σωστού. Πες άλλους. Γιατί? Για να τους μπερδέψουμε. Γιατί ακούνε. Ναι. Είναι όχι απλά ακούνε, είναι rec play. Μήπως κάνουμε κανένα λάθος. Στη μεσήμβρια, μήπως είναι και. Ο Δούκας έχει αναλάβει να μας ακούει. Κύριος Δούκας. Ναι. Δεν αφιβάλλω. Κεριά και λιβάνια. Ναι, λοιπόν, για πες. Κοίτα, εμείς έχουμε ένα επίπεδο. Ναι, πες. Ακούω, ρε φίλε. Ποιοι είναι οι τρεις παίκτες. Λοιπόν. Τα δεδομένα έχουν ως εξής. Ναι. Ο Τερζής ακόμα φαίνεται μην έχει αποφασίσει. Ποιους θα χρησιμοποιήσει. Ας πάρει τον Ταλάρα ένα τηλέφωνο. Γιατί. Α, ναι, οκ. Okay. Τώρα το έχω. Είπαμε και χθες ότι. Σου στείλε το μήνυμα την 11η. Τόλι! Έλα, στο δικό μου το κινητό στέλνε. Έλα, Τόλι, έλα. Ναι, 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 ναι καλά. Λοιπόν, για πες. Το είπαμε και χθες ότι το γεγονός ότι όλοι του οι παίχτες, οι διαθέσιμες επιλογές βασικά για αυτές τις τρεις θέσεις είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Τον κάνει λίγο από τη μία έχει ως μια έτσι λογική τριάδα αυτή που χρησιμοποιεί κοντά στον Παναθηναϊκό, αλλά από την άλλη τον προβληματίζει ευχάριστα το γεγονός ότι και όλοι οι υπόλοιποι παρουσιάζουν μια πολύ καλή εικόνα. Δηλαδή, μέχρι και ο Τόνσο, ας πούμε, τα πηγαίνει πολύ καλά στις προπονήσεις και ο Λάρσον αυτή την εβδομάδα. Άρα, όσο καλά και αν τα πήγαν οι άλλοι τρεις κοντά στον Παναθηναϊκό την περασμένη Κυριακή. Πολεμίστρα. Ναι. Σε κάνει λίγο να το σκέφτεσαι. Μήπως ναι. Να, επειδή και αυτός είναι σε καλή κατάσταση. Εντάξει, και έτσι δοκιμάζει πολλά πράγματα στις προπονήσεις, δείχνοντας και περνώντας κιόλας μέσα από αυτόν τον τρόπο και στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές ότι παιδιά, εγώ σας υπολογίζω όλους, αλλά θα δούμε τώρα τι θα γίνει στο φινάλε και ποιος θα επιλέξει για το παιχνίδι της Κυριακής. Δεν έχει κατασταλάξει ακόμα.
Ωραία, άρα δεν θα πούμε τους τρεις. Θα πούμε. Πρόσεξε. Θα πάμε τώρα, θα κάνουμε ανάλυση βάση. Θα κάνουμε εικασίες. Θα κάνουμε εικασίες και εντάξει. Και θέλουμε να μπερδέψουμε τον αντίπαλο. Και προσπαθώντας να πούμε λίγο και στο μυαλό του όλου του Τερζή. Έχει γράψει Σαββατοκύριακο την κανονική 11. Σου λέω, έτσι και βάλεις 11 στους 11, θα φύγεις από το site. Σου δίνω εντολή να τους παραπληροφορήσεις. Σιγά-σιγά. Γράψε την κανονική και θα πούμε ότι είναι παραπληροφόρηση. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε βάλει για το ενδεχόμενο του Γκάμα και το είδαμε την Κυριακή στο γήπεδο. Δεν είπες όμως αριστερά ο Φεντβάτζη. Γράφτηκε χρήσα θεκία αυτό. Αλλά μάλλον δεν διάβαζες. Μαντσίνη δεν τον είχαμε την προηγούμενη, αλήθεια είναι. Σαν έκπληξη το είχαμε παρουσιάσει. Λοιπόν, ο Φετφατζίδης από τα αριστερά πολύ δύσκολα θα κουνηθεί. Και το λέω διότι δεν μπορεί να παίξει ούτε στον άξονα, μπορεί να παίξει στα δεξιά, αλλά με την αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι θα ήταν συνετό να το χρησιμοποιήσει ο Τερζής στη συγκεκριμένη θέση. Επειδή έχει το Γιαννούλη και τον Μπίσεσβαρ, θα έχει λογικά που και ο ΠΑΟΚ. Το έχει δεδομένο αυτό ο προπονητής του Άρη και θέλει λίγο να οχυρώσει στο ανασταλτικό κομμάτι εκείνη την πλευρά του, πιθανότατα με τον Τιγκινί να ξεκινάει εκεί. Και τον Σούντγκρεν φυσικά να είναι στα μπακάν. Και ο Σουηδός, είπαμε ότι με τον Παναθηναϊκό τα πήγε αρκετά καλά στο ανασταλτικό κομμάτι. Άρα, αν είναι να γίνει μια αλλαγή, αυτή θα έχει να κάνει με τον Γκάμα. Ο οποίος έχει προβάδισμα για να ξεκινήσει, αλλά είναι αυτό που λέμε πολλές φορές ότι κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Ο Άρης, αν βάλει τον Γκάμα την Κυριακή στην Τούμπα, θα κερδίσει πολύ στο δημιουργικό κομμάτι και στην ποιότητα που μπορεί να φέρει ο Πορτογάλος στον άξονα. Και απέναντι στα χαφ του ΠΑΟΚ που είναι αργά έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, είτε παίξει Μίσιτς Καντουρί, είτε παίξει Μίσιτς Εσίτη, ο Γκάμα θα έχει το πλεονέκτημα σε αυτό το κομμάτι. Απ' την άλλη, όμως, είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν σου δίνει βοήθειες τόσο πολύ στο ανασταλτικό κομμάτι. Φάνηκε από το γεγονός, αυτό που πάλι λέγαμε όταν έλειπες εσύ, χθες προχθές δεν θυμάμαι, ότι ο Γκάμα με το Φετφατζίδη ήταν αυτοί που τρέξανε λιγότερο με τον Παναθηναϊκό. Ήταν νομίζω μοναδικοί που είχαν κάτω από 10 χιλιόμετρα στο παιχνίδι αυτό. Και έτσι το σκέφτεται ο Τερζής με την λογική, μήπως χρησιμοποιήσει το Λάρσον στην 11 δεξιά. Όχι στον άξονα, και πάει τον Τιγκινί στον άξονα. Που ο Τιγκινί έτσι κι αλλιώς έχει ταχύτητα και έχει τις επιστροφές και βοηθάει ανασταλτικά. Έχοντας τα δεξιά ένα παίκτη όπως ο Λάρσον, που επίσης δίνει βοήθειες στο ανασταλτικό κομμάτι, πατάει πολύ καλύτερα αυτή την εβδομάδα. Τα πήγε και σχετικά καλά κοντά στον Παναθηναϊκό. Του Μαντσίνη είναι αμέσως επόμενη επιλογή. Μετά από τον Λάρσον και αυτός θα πηγαίνει καλά και ο Τόνσο θα πηγαίνει καλά. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα να το δούμε βασικό. Ο Τόνσο λογικά θα επιστρέψει στην αποστολή αυτή την Κυριακή. Μετά από δύο σερία αγωνιστικές που ήταν εκτός, είναι πολύ πιθανό να το δούμε ξανά σε 18 τον Αργεντινό για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά όσον αφορά την τριάδα πίσω από τον Ιντέχε, αυτά είναι τα δεδομένα. Αν αλλάξει κάτι, επαναλαμβάνω, γιατί μπορεί να κατέβουν και οι ίδιοι κιόλας στο τέλος από τον Τερζή, θα είναι ο Γκάμα. Από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι οι υπόλοιποι θα είναι ίδιοι. Οτιδήποτε άλλο θα αποτελεί έκπληξη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και με τον Τερζή να μην έχει αποφασίσει ακόμα για την συγκεκριμένη θέση. Γιατί πολλά περνάνε από το μυαλό του. Πάντα και με βάση τον αντίπαλο και πώς θα παραταχθεί ο αντίπαλος. Με το ότι με τον ένα παίχτη κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Το ίδιο ισχύει με τον Λάρσον, ας πούμε, για παράδειγμα. Γιατί αν βάλει τον Λάρσον και πάει ο Ντιγκινί στον άξονα, δεν έχει τις ίδιες δημιουργικές αρετές τις οποίες έχει ο Μπρούνο Γκάμα. Και ο Άρης θα πάει στο παιχνίδι της Κυριακής με στόχο να εκμεταλλευτεί αυτό το οποίο του βγήκε κόντρα στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή την ταχύτητα και την ποιότητα στο επιθετικό του transition. Γιατί ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι ομάδα που θα κάτσει πίσω και θα κλειστεί. Πολύ σωστή παρατήρηση από τον φίλο τον Γιώργο. Ναι. Τι. Πες το αστροπελέκι. Ναι. Εσένα δηλαδή. Ναι. Πώς δεν να έχουν πάνω από 10 χιλιόμετρα αφού γίνανε και οι δύο νωρίς αλλαγή. Έχει ένα point εδώ. Πώς. Τι πώς. 63 ο ένας, 73 ο άλλος. Άρα ο ένας έχει 20 λεπτά λιγότερα και ο άλλος 30 λεπτά λιγότερα. Πώς να έχουν παραπάνω χιλιόμετρα από τους άλλους. Είναι φυσιολογικό. Στο 73 πόσο βγήκε ο άλλος. Στο 73. 63 ο Γκάμα, 73 ο Φέτφα. Σωστή και αυτή η παρατήρηση. Πολύ σωστή και. Ναι, αλλά και πάλι αν του προσέξει μέσα στο γήπεδο, γιατί το παίζει έξω. Α, σε άμα το προσέξει μέσα στο γήπεδο, σε εξουδετέρωσε. Γιώργο, έναν τον διώξουμε αυτό να κάνει σε κόμμα. Δεν εξουδετέρωσε καθόλου. Ξυπνάκιδε που γεμίζει το κορατήριο. Λοιπόν, είναι παίζει που δεν καλύπτουν και πάρα πολύ μεγάλου χώρου. Και είναι εντολή τέτοια. Και ο Γκάμα και ο Φετφατζίδη, πε το φίλο του Γιώργο. Λοιπόν. Και στο παιχνίδι το οποίο στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό αυτή που τρέξα περισσότερο ήταν ο Σάσα με το Ματίγια. Ο Ματίγια, εκεί είναι η έκπληξη. Στο συγκεκριμένο κομμάτι. Έτρεξε περισσότερο από τον Τιγκινί ο Ματίγια.
Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την εντεκάδα. Κρίσιμη και η σημερινή προπόνηση. Κρίσιμη και η αυριανή. Εντάξει, βέβαια, αύριο θα δώσει περισσότερη έμφαση, νομίζω, ο προπονητής του Άρη στις στατικές φάσεις. Και είναι φίλος εδώ πέρα, είναι δίκαιος, λέει. Όσον αφορά τα τρεξίματα, έχει δίκιο. Τις εντάσεις βασικά. Σωστός. Είδες, δεν ήθελα να σε ξεφωνήσει εξ αρχής. Αλλά στο σύνολο. Σωστό. Είναι σωστό. Αλλά είναι και χώροι που καλύπτουν. Όταν ο Γκάμα παίζει μισή ώρα λιγότερο ρε φίλε από τους άλλους, φυσιολογικό να είναι και χώροι. Είναι και χώροι που καλύπτουν όμως. Τι χώρο καλύπτουν. Κάποιοι ποδοσφαιριστές. Από την περιοχή του αντιπάλου μέχρι το κέντρο. Αυτό δεν πάει πιο πίσω. Δηλαδή. Άμα περάσει δηλαδή την γραμμή και γυρίσει πιο πίσω, θα είναι κατά λάθος. Ναι, να τον πληρώνει 300 χιλιάρικα για αυτό που κάνει αυτό. Γιατί αν έκανε και το υπόλοιπο, θα τον πληρώνει 800. Με αυτό είναι η διαφορά, ρε φίλε. Εντάξει. Τα λες ωραία. Πάντα τα λέω ωραία. Και συμφέρει. Λοιπόν, έτσι. Δεν συμφέρω, είμαι ακριβώς. Σωστό και αυτό. Ναι. Λοιπόν. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα γίνει. Αύριο θα ανακοινωθεί αποστολή νωρίς το βραδάκι. Παναλαμβάνω, πιστεύουμε τόνσο μέσα. Δεν ξέρουμε πώς δούμε και τον Μπα αυτή τη φορά. Αν και ακόμα υστερεί λίγο στο κομμάτι του αγωνιστικού ρυθμού, γιατί δεν είχε παίξει πολλά φιλικά το καλοκαίρι, αλλά. Σε σχέση με αυτό που είχαμε δει κότερα στον Ολυμπιακό Βόλο, εκείνο το φιλικό, που εντάξει ήταν ακόμα πολύ νωρίς κιόλας για το παιδί, πλέον παρουσιάζει μια πολύ καλύτερη εικόνα στις προπονήσεις. Και φαίνεται να προσαρμόζεται και ικανοποιεί έως τώρα τους ανθρώπους του Άρη με την παρουσία του. Ο νεαρός Γάλλος μέσος, 21 χρόνων, που πλέον είναι ο αντικαταστάτης του Σάσα. Τον backup που έχεις στο 6 αυτή τη στιγμή. Δεν αποκλείω να το δούμε και αυτόν. Αν όχι 18, θα τουλάχιστον στους 20-21 πόσους θα πάρει ο Τερζής στο ξενοδοχείο για το παιχνίδι της Κυριακής. Αυτά, κύριε Τσαλτίδη. Ωραία, πάνε σε break. Τώρα θα πάμε στο break, Μπαλόμπα. Τόση ώρα δηλαδή με έχετε. Δες πώς ακούγομαι τώρα. Μπαλόμπας. Τι, τα ακουστικά μου ήταν, με τα ακουστικά. Με έχεις δυναμωμένο. Πολεμάς τον κύριο δημοσιογράφο. Πώς όχι. Τόση ώρα δεν ακουγόμουν καλά και ο πόλεμος ήταν για το πρωί κυρίως. Τη Δευτέρα, ό,τι και να κάνετε, θα τα ακούσετε τη Δευτέρα, να ξέρεις. Βασικά θα ακούσετε την Κυριακή. Την Κυριακή, εδώ με το διευθυντή μαζί, σας πω εγώ τι θα γίνει. Τι έγινε, προβάλλεις τον εαυτό σου πάλι. Έχεις βγει 488 φωτογραφίες, 632 βίντεο. Τι θες, τι είπαμε εμείς να ανοίγουμε γραμμές. Είπαμε ότι τις ανοίγουμε. Γιατί τον έβαλες στον αέρα, ποιος είναι. Ναι! Καλημέρα. Είμαι ο Ανδρέας από το. Δεν μας νοιάζει, ρε Ανδρέα. Γιατί, ρε φίλε. Είμαστε σε πόλεμο εδώ για τις επόμενες 48 ώρες. Άκου να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Μπράβο. Θα κερδίζετε, ο Άρης θα κερδίσει. Μπράβο. Αν παίξει ο Πασχαλάκης. Ο Πασχαλάκης είναι κουνέλα. Πρέπει να τον αλλάξει. Πρέπει να τον αλλάξει. Όχι, να μην τον αλλάξει. Πρέπει να τον αλλάξει. Να αφήσει την κουνέλα. Τον αλλάξει. Τι. Ναι, είναι κουνέλα. Είναι κουνέλο άνθρωπο. Τι είναι? Ναι, δεν το μπορώ άλλο. Κουνέλα είναι. Ωραία, άσε να τα φάει από τον Άρη για να τον αλλάξει μετά. Πρέπει να τον αλλάξει, ρε φιλαράκο. Πρέπει, Χρήστα, θες ακόμα συνέχεια. Πρέπει να τον αλλάξει, δεν πάει άλλο. Δεν πάει. Τρώει συνέχεια ακόμα. Δεν πάει. Έτσι δεν είναι. Μα αυτό θέλουμε κι εμείς. Και εσύ αυτό. Γι' αυτό σου πήρα εγώ. Και άκου να σου πω. Ο Πασχαλάκης με ενοχλεί πάρα πολύ. Ναι. Είναι άσχετος. Εμένα καθόλου. Και έχω να σου πω. Ευρώ τον αγώνα. Ναι. Το πήρα το αγώνα. Πήρες 70? 8 ευρώ. Γιατί μόνο τον αγώνα πήρες, δεν πήρες το πακέτο τα 70? Τι πακέτο, δεν ξέρω το πακέτο. Εγώ πιο βλέπω το αγώνα, το πληρώνω. Δεν ξέρω το πακέτο. Υπάρχει πακέτο ρε εσύ, 70 ευρώ. 70 ευρώ για όλα τα μάτς. Να, εγώ από ότι είμαι... Ελεύθερη στην Κυριακή, όποτε είμαι ελεύθερη στην Κυριακή, πρέπει να την πάω κάρα. Και μου λες, 8 ναι, ευρώ έδωσε ή 8 είναι... δολάρια. Όχι, 9. 9 δολάρια. 8, ναι, 9 δολάρια. Να τα λέμε από αυτά. 5, από 5,5, ναι, από 5,5 που ήταν τον περασμένο αγώνα, το πήγαν 9. Με το μεγάλο Άρη παίζεις τώρα, γι' αυτό. Ναι, γιατί δεν πειράζει, no problem, no problem, no τα λεφτά δεν είναι πρόβλημα. Ωραία. No problem, τα λεφτά. Θα δω την πάω κάρα. Ωραία. Θα δω την πάω κάρα. Να τη δεις. Αρέσει και την κουνέλα. Καλά, κύριε, δεν το έχω. Τι κουνέλα, ρε, τι κουνέλα είναι αυτός, ρε. Τι κουνέλα είναι αυτός, ρε. Τι κουνέλα είναι αυτός, ρε. Πού να, ο δικός σας, ο Σάπος, όλοι είναι αυτόν, ο δικός σας. Κουέστα. Ο
Ωραίος. Πολύ ωραίος. Τι κουνέλα είναι αυτό. Πρέπει να βάλει αυτό. Ποιος είναι αυτός ο δεύτερος. Απ' τη Ξάνθη το πήραμε. Και πότε τον βάλουμε αυτό. Να. Τη με την ΑΕΚ, με την ΑΕΚ. Μετά το 0-2 μεθαύριο. Άντε, να είσαι καλά. Όχι, πάμε με τον Άρη. Άντε, γεια σου, γεια σου. Γεια σου. Τώρα πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Τι ωραία που ακούγομαι τώρα. Καλησπέρα. Άρη Μεγάλη Καβαδία. Καλησπέρα. Η Τασό Καβαδία την ξέρεις. Μήπως έχει κάποια συγγένεια. Καλησπέρα σας. Θα πούμε πολλά πράγματα αυτή την εβδομάδα. Ναι. Ναι. Αλλά έχουν απομονωθεί κάποια γεγονότα τα οποία... Απομονωθεί. Ναι, εντάξει. Έπρεπε να πούμε για το παιχνίδι, για τακτικές κλπ. Και μιλάμε για τον ορισμό του διαιτητή. Μα τακτική είναι και αυτό. Εντάξει, και αυτό βέβαια. Γιατί στο τέλος έχεις δίκιο, πρέπει να κερδίσει ο Άρης και τον αντίπαλο και τον αντίπαλο διαιτητή. Σωστό. Γιατί σαν αντίπαλο, έτσι, σωστό. Λοιπόν, αυτό το οποίο φαίνεται σε αυτή την εβδομάδα, ακούγοντας τις εκπομπές, ειδικά τις δικές μας, και συγκρίνοντας με κάποιους άλλους συναδέλφους σας, δεν έχει σημασία αν είναι από το ίδιο ραδιόφωνο ή από άλλα ραδιόφωνα της πόλης, ναι, να δώσω συγχαρητήρια στην εκπομπή, έτσι, στο Χρήσανθο και στον Νίκο, για το επίπεδο που κρατάτε απέναντι στους συναδέλφους σας. Μπράβο σας. Απέναντι και στους... να το συνεχίσετε αυτό. Απέναντι στους συναδέλφους σας. Α. Οι οποίοι λένε πράγματα, δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει, τα οποία εσείς δεν επιτρέπετε και καλά κάνετε και έτσι να συνεχίσετε για την εκπομπή την οποία κάνετε και ακούμε εμείς. Για το κλείνω εδώ το θέμα. Ναι. Για το θέμα του διαιτητή. Ο διαιτητής όντως είναι ο καλύτερος διαιτητής. Και γι' αυτό έχουμε τα παράπονα. Είναι ο καλύτερος διαιτητής, μεταμορφώνεται στον αγώνα όταν παίζει με τον Άρη και γίνεται ο χειρότερος. Σωστό. Και θα θέλαμε να τον προστατεύσουμε. Εάν δεν θέλει να προστατευτεί, αυτό είναι δικαίωμά του. Ναι. Τελειώνει και αυτό το θέμα. Έχουμε με τον Δημοκράτη κάτι, το Δημοκράτη. Κάτι απορίες. Ναι. Απορίες. Καταρχήν, άκουσα οποίες... το πρωί που μου είπανε ότι ο Δημοκράτης πήγε, δοκιμάστηκε στον Άρη και απορρίφθηκε. Δοκιμάστηκε, λέω τι. Ως ποδοσφαιριστής. Έπαιζε μπάλα. Α, και έχει αποθυμένα. Και έχει αποθυμένα, ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω. Εγώ τον άκουσα ότι έχει κάποιες απορίες από τον Ολυμπιακό. Αφού έχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας από το 1980. Ναι. Και πιο μπροστά. Γιατί δεν απευθύνεται εκεί. Έλατε. Στους ανθρώπους εκεί, τους δικούς του, εκεί με τις σημαίες, με τα πανό, με τους μανάβηδες, τους χασάπηδες, με αυτούς που ήταν εκεί, έχουν γραμμή επικοινωνίας. Να συνεχίσουμε και σε ένα άλλο θέμα. Ναι. Οι συνάδελφοί σας στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, ρωτούν εμάς τους φιλάθλους και εσάς, ναι, του ρεπορτάζ του Άρη, ναι, γιατί δεν γίνεται η δίκη του Νόρου Αν. Μήπως ξέρετε να μας πείτε. Γιατί δεν ή γίνεται... μήπως εσύ, Τσαλτίδη, ναι, βάζεις εμπόδια στη δίκη του Νόρου Αν. Ναι, τώρα παρέτησα και μια εισαγγελέα που μπράβο, μια ανακρίτρια κάτι. Κάτι τέτοιο υπονόησαν. Ναι. Εγώ θα ήθελα να προτείνω κάτι. Τη δίκη του Νόρου Αν να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα, αλλά να γίνει και η δίκη του Πιστολέρο. Όχι, εκεί δεν υπάρχουν. Εκεί απορίες δεν υπάρχουν. Εκεί δεν υπάρχουν απορίες. Έτσι. Τι να πούμε, ρε παιδιά. Εγώ λέω να γίνει και το ενός και του άλλου. Μα να γίνει και το ενός και του άλλου και την ίδια μέρα. Γιατί στον έναν θα πρέπει να αποδειχθούν κάποια πράγματα που μπορεί όντως να υπάρχουν. Ο άλλος τι να αποδείξει. Ότι είδαν 10 εκατομμύρια Έλληνες και άλλοι τόσοι ξένοι αυτό το πράγμα. Τι να πει, ότι δεν είχα πιστόλι. Σωστό. Εκτός και αν έκανε λάθος που δεν το συνέλαβαν. Γιατί εγώ πιστεύω ότι πιστόλι δεν τον δίνουν αυτόν. Μάλλον νεροπίστολο είχε. Αλλά δεν μπορεί να αποδειχτεί τώρα. Αν τον πιάναν τότε θα φαινόταν. Σωστό. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Και στο δικό σας έργο εκεί και της ομάδος και να τα πούμε από τη Δευτέρα με χαρά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Για... Στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Το ραδιόφωνο σας, θα μιλήσετε λίγο. Το κλείσε. Α, ωραίος. Κάτι λίγο για το φίλο τον Ανδρέα, πρώτος εκεί περίμενε, ξέρω εγώ, να μας ζαλίσει εκεί με τα άρα που έλεγε και εντάξει, η ομάδα. Είναι στην Αμερική, ναι, είναι Νέα Υόρκη, ναι, οπότε δικαιολογείται λόγω της απόστασης. Άκουσε λίγο, επειδή είναι στην Αμερική, να τον ενημερώσω λίγο, ναι, ότι αν δεν βάλει τον Πασκαλάκη, ναι, θα αναγκαστεί να βάλει αυτόν που το τελευταίο του 90 λεπτό έφαγε 7. Αλήθεια είναι αυτό. Σωστό και αυτό που λες. Έτσι. Αλήθεια λες. Άμα θέλει να τον βάλει.
μόλις δει τις φανέλες ο άλλος, θα τρέχουν τα ποδαράκια του. Μπορεί να είναι η μοβ, πάλι, μπορεί να είναι η μοβ βέβαια και να μην, να μην την ξέρει. Κατάλαβε, γιατί μόνο την κίτρινη θυμάται. Πάλι με τα μοβ θα μας πάρει. Ρε φίλε, πάλι με τη μοβ. Η βία καταντήσατε με τα μοβ. Όσο κερδίζει η μοβ, άσε μας τώρα με τη μοβ τώρα. Εμείς θέλουμε κίτρινο και ύκτερο θέλουμε να έχουμε. Σωστό. Λοιπόν, μόνο νίκη. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο με αυτούς. Μόνο νίκη. Να σε καλά. Bye bye. Έχουμε άλλον. Θα βγάλουμε λίγο. Κάθε διακτήρι, δεν έχει. Νομίζω ότι σε έβρισε. Αυτό το αεροπλάνο θα προσγειωθεί. Τι μου κάνεις έτσι. Κάνουμε όχι. Κάνουμε όχι. Έτσι. Αυτό το πράγμα. 2-3-10-2-87 και 3-8. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Γιατί φανέλα. Ωραίο θέμα που έθεσε ο φίλος. Με την αγωνίσεις την Κυριακή. Με την κίτρινη ή με τη μοβ. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό ζήτημα. Το συγκεκριμένο. Με την κίτρινη. Με την κίτρινη λες εσύ, ε? Μόνο με την κίτρινη, να αγωνίζεσαι πάντα. Άμα πει ο Καρπίδης τη μοβ, φίλε, η μοβ θα φορεθεί και το ξέρεις πολύ καλά. Αν πει ο Καρπίδης τη μοβ, θα έχουμε θέματα με τον Καρπίδη. Ρε πρόεδρε. Ρε πρόεδρε. Εντάξει, όχι okay, με τη μοβ. Άμα κερδίσεις την Κυριακή με τη μοβ, θα τη ράψουν πάνω τους μετά, να ξέρεις. Δεν βγαίνει με τίποτα. Θα ξυπνάνε και θα κοιμούνται με αυτήν. Μήπως μπερδευτεί ο Σιδηρόπουλος και σφυρίζει κανονικά με τη μοβ. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, να ξέρεις. Μα ρε Τάσο, γιατί, μα αφού. Δεν είχε, δεν φόρησαν κίτρινα αυτοί. Μου είπατε αυτούς με τα κίτρινα να βγάζω κάρτες. Δεν είχε κανένα με κίτρινα. Και πήγε και έβγαλε στο βοηθό του. Σωστό και αυτό. Δεν μπορεί να φοράει κίτρινα αυτή. Λοιπόν, και εγώ. Εντάξει, μικρό ζήτημα, αλλά πιστεύω ότι μπορεί την Κυριακή να παίξουμε πάλι με τη μοβ. Είναι, να ξέρετε, είναι και γούρι του Καρυπίδη αυτό. Καλά, δεν μπορεί μια ομάδα όμως να πηγαίνει φίλε, με όχι, τα γούρια του Προέδρου. Τώρα με εντάξει. Του Προέδρου σίγουρα δεν μπορεί να πηγαίνει. Τώρα. Με τα κίτρινα πρέπει να παίξει. Φτάνει με τη μοβ. Την έβαλε 10 φορές, φτάνει. Δεν υπάρχει πρέπει στη φανέλα τώρα. Άντε τώρα μοβ. Δεν υπάρχει πρέπει. Δεν είναι κίτρινα και μαύρα φοράμε. Θα πάω να πάρω μοβ φανέλα τη Δευτέρα. Να πα. Θα πάω. Πόσο κάνει. 60 ευρώ δεν μαζί με το τύπωμα. Δεν θα πάω. 50 ευρώ. 50 ευρώ. Θα πάω να σε φέρω και σένα μία. Δεν θέλω μοβ. Δεν θε. Όχι. Μοβ θα σου φέρω. Δεν θέλω. Θα πάρω στο Χρήστο μια μοβ. Τι? Θα πάρω στο Χρήστο μια μοβ. Πότε η γενέθλια. Στο Χρήστο πάρε. Πότε η γενέθλια. 7 Μαρτίου. Αργούμε ακόμα. Τι έχει, έχει Χριστούγεννα τέτοιο μαθήμα. Γιορτή. Ναι. Δεν αργούν πολύ. Εντάξει. Δεν θα του πάρω πάλι. Του πήρα εγώ κίτρινη του την κοινή. Και με τυπομάρα κιόλα. Ναι, αλλά εγώ σου λέω τώρα. Πάω και πήγα στην ταμπομάνια και την, κόλλησα. Την επίσημη τη φάνηκε. Την επίσημη κίτρινη πήρα. Έχει μπροστά άλλο τέτοιο. Μπετσόπ δεν έχει, ναι. Ναι, δεν είχε κλειστό τότε που την πήρα. Αυτό σου λέω. Ωραία. Και είναι διαφορετικό design τη. Τι είναι? Διαφορετικό design. Έμαθα την Περέα του design. Φυσικά και έμαθα την Περέα του design. Φίλε, Περέα τι νομίζω ότι είναι πλέον το χωριό που πηγαίνατε πριν 20-25 χρόνια. Η Περέα... Όχι, το χωριό που έμενε ο Κόκκι με τον Κάλβο. Δεν είναι χωριό, φίλε Περέα. Χωριό είναι Αγία Παρασκευή που μένει Αντώνιος Αραιόγλου που βγήκε εδώ πέρα χθες το βράδυ στο Λίμπερο. Χωριό είναι Αγία Παρασκευή, ναι. Εκείνη είναι χωριό. Η Περέα είναι πόλη πλέον με τόσο πληθυσμό που έχουμε. Και έρχεστε όλο το καλοκαίρι και τρώτε ψάρια. Δεν πάμε εκεί για ψάρια ποτέ. Δεν πάτε για ψάρια εκεί ποτέ. Μηχανιώνα πάμε για ψάρια. Φαρμακείο. Φαρμακείο, εκεί πάμε για ψάρια. Έχει πέσει στην Περέα τρώμε ένα μισό ποτέ. Έχει πολύ πέσει. Έχει πέσει πολύ παγωτό μηχανή. Δοδόνι τρώμε στην Περέα. Έχει πέσει πολύ μηχανή. Έκλεισε το δοδόνι. Ε? Έκλεισε το δοδόνι. Ούτε παγωτό δοδόνι δεν τρώμε. Έχει άλλα παγωτά τη Δηγάρα. Μέχρι την δοδόνι κλείσατε. Τον κούκο. Αχαρακτήριστη. Κούκου μα κάνει. Κατάλαβε, σου λέω. Όχι. Τα τυροπιτάκια κάτω στην πλατεία. Δεν τρώω τυροπιτάκια. Παχαίνει. Δεν τρώω σφαλιά δεκάχρη. Μόνο μπιφτέκια και σουτζουκάκια στο τέτοιο. Θα πάρουμε πάση. Και σε ένα άλλο, ένα γωνιακό. Ποιο. Είχα φάει. Ποιο. Όχι στην παραλία. Ποιο. Ψηλά. Ψηλά. Δεν θυμάμαι ποιο. Εκεί ψηλά. Αυτό πάει, ταιριάζει. Ξέρεις, πολύ συνδυάσανε αυτό το σύνθημα με την. Πολύ συνδυάσανε αυτό το σύνθημα με, την... με τον πανηγυρισμό του Ιντίγη την περασμένη Κυριακή. Και μια φωτογραφία. Σωστό. Ναι. Κακό. Στην Περέα. Στην Περέα. Αλητεία. Δεν τα λέμε αυτά εμείς. Είμαστε εκπομπή με ήθος. Έτσι λέει το σύνθημα, ναι. Το σύνθημα, όχι εμείς. Στην Περέα που έγινε μια. Μια συνάντηση, ένα γεύμα τις τελευταίες μέρες. Ναι. Τι. Πες βοήθα λίγο. Δεν μπορώ να πω τώρα παραπάνω στον αέρα. Γεύμα στην Περέα. Ναι. Συνάντηση τι. Γκαγκάτσο συνάντηση. Είχε και άτομα τέτοια νομίζω μέσα. Την γκαγκάτσιδες. Όχι και άτομα τέτοια μέσα. Συναδέλφους. Θα σου πω στο διάλειμμα. Καλά, αυτά πρέπει να τα λες πριν την εκπομπή. Θα σου πω στο διάλειμμα. Για να τα λέω εγώ στην εκπομπή. Έχουμε γραμμή. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Καλό απόγευμα, τι κάνουμε. Επίσης, καλά εσείς. Καλά εσείς. Φώτισικες. Γεια σου Φώτη και τριδόμα βρασικές. Έτσι. Έτσι. Πολύ ωραία αυτό. Λοιπόν, Χρυσανθέ. Ναι.
Εσύ κάθε μέρα σ' ακούρεσαι, Χρυσανθέ, το πρωί. Κάντε μια αναδρομή τα παιδιά να ξέρουν πώς πήραν τους τίτλους. Γιατί τίτλος μάθανε τι είναι. Ποιους τίτλους? Μετά το 72 αυτή. Ποιους τίτλους? Μετά το 72 αυτή. Τίτλος είναι τίτλος ταινίας και τέτοια. Εντάξει, άστα παιδιά λίγο, φίλε. Εδώ λένε ότι είναι μεγαλύτερο μέγεθος από τον Άρη. Άστος, δεν πειράζει. Και αυτά, πέστε τα αυτά, ρε παιδιά, να ξέρουμε τι γίνεται. Με τους μύχες δεν τους ξέρω, ούτε εγώ δεν τους ξέρω με τους μύχες. Ζλατάνο ξέρω εγώ. Ζακεστίδη ξέρω εγώ να τους πω αν θέλουν, γιατί ήμουν στην γειτονιά εκεί, στην Τούμπα μεγάλωσα. Ξέρω πολύ καλά τι εστί. Πώς τον λέγανε τον άλλο, ένα συμπαίχτη του κουμπάρου μου του Ηρακλή. Μήχα τότε στον ημιτελικό. Ο Ζακεστίδης ήταν, όχι, δεν ήταν ο Ζακεστίδης. Ναι. Έβγαλε τρεις κόκκινες στον Άρη για να περάσουν αυτοί στον τελικό και να πάρουν το κύπελο. Σε ποια χρονιά λες? Το 72. Το 72 δεν είχα γεννηθεί ακόμα. Ναι, εγώ ήμουν εντάξει, εγώ ήμουν γεννημένος, αλλά ήμουν πολύ μικρός, ήμουν 3 χρονών. Ναι. Καταλαβες, οι άτιτλοι μέχρι το 70 μας λένε τώρα εμάς για τίτλους. Ζαχαριάδης, τον θυμήθηκα. Έτσι. Ωραία. Τι λέει άλλο? Α, δούμε την Κυριακή τα υπόλοιπα. 1-2. Το έληξες? Εκείνη, το κυκλώνω. Και εγώ το σκέφτομαι. Εντάξει, το κυκλώνω. Δεν το βλέπω για να φύγει πολύ, αλλά... Το κυκλώνω. Το δέχομαι, εντάξει. Κύκλωσέ το και παίξε το διπλό και over για να πάρεις και λεφτά. Πάμε μόνο διπλό το παίξω και over. Και over, πώς θα βγει. 1-2 λεπτά. Δηλαδή, άμα βγει 0 να με χαλάσει. Με χαλάει καθόλου. Έτσι. Έγινε καλό από Έγινε. Καλά. Το παίζω και άσο αν θέλετε, αν βγει να βγει διπλό. Στον επόμενο. Δεν με χαλάει. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σας, Γομαριά. Όπα. Εσένα είπε. Δυνατός. Γομάρι, εσένα, Σαλτίδη. Α, μια ζωή στον Άρη. Χρήσανθε Γομάρι, μια ζωή στον Άρη. Έτσι. Έτσι. Χρήσανθε Γομάρι, μια ζωή στον Άρη. Σωστά μιλάς. Σωστός. Πόσες πτώσεις έχει ο Άρης? Τρεις. Πόσα πρωταθλήματα έχετε? Τρία. Πιο πολύ θα είναι σε λίγο οι πτώσεις. Όχι, τα πρωταθλήματα. Στις 10 πτώσεις, ναι. Στις β' εθνική θα πάρετε αστέρι, θα γίνετε αστερίξ. Εσείς που είστε ο Βελίξ, τι θα γίνει? Ο Βελίξ είσαι εσύ. Όχι, αφού είπες αστερίξ. Έλα, ωραία. Αποφάσισε τελικά τι θες, Αστερίξ ή Οβελίξ? Εσύ είσαι 2-1. Πρόσεχε, γιατί την Κυριακή θα πιω το μαγικό το φίλτρο. Πρόσεχε. Και κάθε Ρωμαίο που θα βρω στο διάβα μου θα τον πάρω αμπάριζα. Πρόσεχε. Πτώση, θα φάω κανένα γουρουνόπουλο. Θα κάνει μεγάλο θόρυβο επόμενη πτώση. Δε. Σωστά, γιατί θα είναι η δικιά σου. Δεν μου λες πρόσκληση, πήρες εκεί στο στούδιο. Σου δώσανε. Πρόσκληση, τι ρωτά πρόσκληση? Γάμου. Όχι. Δεν είσαι καλεσμένος στο γάμο του Ολυμπιακού με τον Άρη? Όχι. Α, Τσαλτίδη σε κουμπάρι. Ξέρεις γιατί? Γιατί αλλιώς ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παντρευτεί τον Άρη. Ξέρεις γιατί? Έλα ρε. Έχει έλα, ήδη παντρευτεί εσάς. Δίγαμος δεν γίνεται να είναι. Έλα. Κύριε Βόνταφον. Κύριε Γλου. Ρουσλάνα. Κύριε Γλου. Γλου 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 γλου. Γλου γλου. Έπαιρνες ρούχα γλου. Έλα Ρουσλάνα. Γλου. Γλου γλου. Το πολυμετοχικό. Πολυμετοχικός, γκαγκάτσις. Πολυμετοχικός. Έλα με φόρα. Έρχομαι. Άντε κλείσε τώρα. Κλείσε, έχει αριανάκια στον τροπότα μου. Κλείσε. Ναι. Κλείσε. Τον ταχαμάτα ρε. Άμα ξαναφάτε. Παίρνει πριν ένα μήνο ταχαμάτα περίπου. Λέω πού είσαι ρε, πού χάθηκες? Λέει μέσα ήμουν. Λέω πού μέσα? Μέσα λες, στα διαβατά. Πήγα διακοπές 2 μήνες και γύρισα. Καλώς. Έτσι, καλώς. Καλώς. Έχεις άλλο να πάω στο break? Άμα φάτε πάλι 2 κουλ σε 1 λεπτό να πω όλα καλαμαριά, κάτι μπορεί να γίνει. Τα ξεχνάμε αυτά. Κύριε Καβαδία, μπορείτε να πάτε σε break. Πριν πάτε σε break. Κάτσε, Χρήστανε. Πριν πάτε σε break, μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι ο Γιαννόπουλος. Ο Γιαννόπουλος, Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, παίρνετε το φορτηγάκι σας, το δικό σας. Το δικό σας. Και το πάτε στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο κεντρικό φανάρι Πόντου, στο Καλοχώρι. Έτσι. Για να αλλάξετε σούστες, αμορτισέρ, πέταλα αμορτισέρ. Όχι, τα είμαι αμορτισέρ. Πέταλα αμορτισέρ. Και σούστες, όλα στις καλύτερες τιμές που σας προσφέρει ο Γιαννόπουλος. Είναι οριστικό και το τηλέφωνο είναι 2310-751-933. Τώρα δώσω τον break και επιστρέφουμε. Μη γελάς καθόλου, μη γελάς. Λοιπόν. Μια καλή προοπτική είσαι. Όχι, δεν είναι καθόλου καλή προοπτική. Λίμπρο 107,4, All About Άρης On Air. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Χρήστανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. 2-3-10-2-87-3-8 ανοιχτές για κανένα 20 λεπτά και ακόμα οι γραμμές στη διάθεσή σας για να τα πείτε εσείς όπως θέλετε για το ντέρμπι της Κυριακής. Τι καιρό θα έχει, ρε φίλε, την Κυριακή? Καιρό. Τι καιρό θα έχει, ναι. Καιρό. Τι καιρό. Καιρό. Καιρό, ναι.
Επιστρέφει το δίχτυ, διαβάζουμε εδώ πέρα. Καιρικό φαινόμενο είναι. Όχι, αλλά επειδή πετάχτηκε μπροστά μου. Πέφτουν κεραυνοί από τις κερκίδες. Δίχτυ στην Τούμπα, μάλιστα. Μπροστά στις θύρες 1, 2 και 3. Για να αποφευχθεί και η παραμικρή πόνη δημιουργίας καταστάσεων που θα έδιναν σε κίνδυνο. Θα πετούσε ο Παπαδόπουλος τέτοιο αντικείμενα. Έχω ένα λάπτοπ που είναι χαλασμένο. Με λάπτοπ που έχει σε μένα πετύχει αυτά. Κακ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 ak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 
πάρει, θα πάρει. Ηλιοφάνεια 14-25. Ψέματα. Μιλά τώρα, φίλε, το έχω μπροστά μου. Ψέματα, ψέματα. Έχουμε γραμμή, περίμενε, θα πάμε και σε. Κυρίως ηλιοφάνεια. 22 Σεπτεμβρίου, δεν έχει την Κυριακή. Κυριακή. 0% πιθανότητα. 6 ώρα, 22 βαθμοί καθαρό. Ναι, ηλιοφάνεια. 22 την ώρα. Άλλη Κυριακή, το άλλο Σάββατο παίξει ο Άρης εντός έδρας, θα βρέχει. Πολύ λοιπόν, πιθανό. Πάμε στο φίλο. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Ναι, γεια σας. Αφού είναι με το γάβρο μου να ασχολούνται και με εμάς είναι προπονησούλα, γιατί δεν βάζει το δίχτυ. Γιατί μπαίνει δίχτυ, αφού δεν είναι ψηλή. Δεν είναι ντέρμπι το παιχνίδι και δεν είναι ψηλή. Α, προβοκάτσια, κυρία μου. Θα πηγαίναμε οι Αριανοί να πετάξουμε αντικείμενα. Σου λέει τόσο Αριανούς θα έχει το γήπεδο, αφού δεν μπορούμε να το γεμίσουμε μόνοι μας. Γιατί είμαι τι λέγω κοκορνιόκος, δε φίλε. Και δεν μου λες. Αυτό το. Κοκορνιόκος. Ρε, πόσο καιρό θα το ακούσω αυτό. Κοκορνιόκος. Σιγά με το νερό, σιγά. Χρήσανθε με το νερό, σιγά. Λοιπόν, καλό. Η άλλη ερώτηση είναι. Ναι, παρακαλώ, κύριε. Αυτό το live sex TV που έχουν εκεί πέρα. Σεξ. Όχι, δεν έχει, ναι. Όχι, όχι, δεν έχει τέτοια προγράμματα. Μόνο μπάλα. Πάω TV, πάω TV. Μόνο μπάλα, μόνο μπάλα. Πάντω, ναι, για μένα live sex TV, πάω παρακάτω. Ναι. Αφού εμείς δεν είμαστε αντίπαλοι, γιατί το έχουν 8. Στα ντέρμπι που δεν το έχουν. Θα το έχουν πιο ακριβά, έτσι δεν είναι. Γιατί σου λέει τόσο κόσμο έχει ο Άρης, μπα και τσιμπήσουμε κανένα φραγκάκι. Θες να σου παραθέσω για ένα ακόμα επιχείρημα. Να μου πεις ό,τι θέλεις. Αφού δεν είναι ντέρμπι, να βγάλουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ανακοίνωση και για το μας με την Ξάνθη και με τον, τον Ατρόμητο. Γιατί βγάλανε ανακοίνωση για το μας. Είναι με το μόνο μάτς που βγάζουν, είμαστε εμείς με το ούτε Ολυμπιακός. Αφού δεν είναι ντέρμπι. Αφού δεν είναι ντέρμπι, αφού δεν είναι ντέρμπι. Ξέρω εγώ την πετάμα του. Όλα αυτά ρε παιδί μου τα αυτά. Αλήθεια λες. Πραγματικά γεγονότα. Και μετά ακούω τα παιδιά το μεσημέρι που κάνουν ΠΑΟΚ 24 και λένε με τον Αριανό δεν μπορείς να συζητήσεις. Τι να πεις με τον Αριανό. Βέβαια, τι να συζητήσεις. Σου λέει επιχειρήματα και εσύ δεν μπορείς να συζητήσεις. Αφού σε κολλάς τον τοίχο, τι να σε επιτρέψω. Έτσι. Και μια άλλη ερώτηση. Και άλλη ερώτηση, τρίτη, ναι. Ναι. Είπαμε δεν είναι ντέρμπι μόνο για την Βιβί, τώρα λίγο. Ναι. Το χάσα λίγο στο μυαλό μου ότι ήθελα να σε ρωτήσω, Χρυσάφε. Ναι. Η τρίτη ερώτηση. Μήπως θες να ρωτήσεις και εσύ για το λεωφορείο που ρωτάει ο Βαλάντης. Ποιο λεωφορείο, τι φάση. Αυτό που στο λεωφορείο μπαίνω. Α, όχι. Ναι. Δεν πιστεύω να υπάρχει Αριανός ανά τον κόσμο που θα δώσει να δει το, αυτό το TV, ξέρω εγώ. Μόνο τέτοιο, μόνο στις καφετέριες. Πανηγυρίζουν οι καφετέριες, θα γεμίσουν με Αριανούς. Δεν πιστεύω δηλαδή να δώσει κάποιες λεφτά. Δεν ξέρω εγώ, ούτε τον υδρότα μου δεν τους δίνω. Να έχω 47 πυρετό να μου δώσω μου, όχι. Για την πάτη μου το κρατήσω. Δεν πλάκα μα. Κοκορνιόκος, κλείσε. Είναι κοκορνιόκος, άντε, γεια. Γεια, κοκορνιόκος, ρε φίλε. Τι ατάκα ήταν αυτή. Παρακαλώ, επόμενος. Επόμενος κοκορνιόκος. Ακροατής. Κοκορνιόκος. Ναι. Ξέρω που ξαναπαίρνω φώτη είμαι. Έλα φώτη. Είπες τώρα για το δίχτυ και λέω μάλλον ο Μιλτσανίδης θα έχει δίκιο που έλεγε για κάτι μάω μάω. Μάω μάω. Αλλά αφού παραδέχονται και αυτοί οι ίδιοι ότι είναι μάω μάω, μπράβο τους, είναι πολύ έξυπνοι. Έτσι. Έξυπνα τα παιδιά. Έξυπνα τα κοτοπουλάκια. Άντε τα λέμε. Μα... όχι, όχι. Δεν θέλω χαζά. Όχι, όχι, όχι. Σοβαροί να είστε. Όχι. Δεν θέλω να πέφτω στο επίπεδο τους. Παρακαλώ. Πες στο επίπεδο σου. Κοκορνιόκος, ρε φίλε. Ο Κοκορνιόκος. Τον Κοκορνιόκο. Σαν σήμερα νίκη επί της Σαραγώσα. Ήμουνα. Το 1-0 ή το. Εγώ το περιγράφω. Εγώ το περιγράφω αυτό. Για πάτε. Αλλά τι να πω. Όχι αυτό. Αυτό δεν έχει ήχο. Αυτό δεν έχει ήχο. Έκανε τη γραφή και στο 1-0. Ναι. Εγώ ήμουνα. Γιατί στο YouTube νομίζω ότι υπάρχει μόνο το. Το εκεί. Το εκεί. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει το άλλο. Εμείς το βάλουμε... εκεί που το Μέγκα το είχε δείξει, φίλε, μαγνητοσκόπηση. Σερκλής Θέλας. Εκπληκτικό. Yeah. Απίστευτο. Εδώ πώς το βλέπεις το φίλο σου. Ποιο φίλο μου. Αυτόν. Φίλο σου. Αδελφός μου. Τον έκλεισα και αυτόν. Όλα Φράβο. Τα κλείνω. Λοιπόν. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλος που τον βλέπω τώρα στη φωτογραφία. Με το 4. Είναι ο τελευταίος Έλληνας που έχει σκοράρει για τον Άρη στην Τούμπα. Έλληνας. Ναι, τελευταίος Έλληνας που έχει σκοράρει για τον Άρη στην Τούμπα. Στο 2-2. Σε εκείνο το 2-2, ναι. Από εκεί και μετά ήταν μόνο ξένοι.
Νέτο, Αγκάνθο, Χαβίτο, Ουντότζι και ο Βέλεθ. Πέρυσι και ο Ματέο Γκαρσία. Πέρυσι δεν έχει σουράει άλλο Έλληνα από τότε. Ναι. Να, θα συγχωράει την Κυριακή. Ποιο? Ο Φετφατζίδης. Σωστό, Φέτφα. Με σούτ έξω από την περιοχή. Και είναι η τέταρτη φορά που οι δύο ομάδες παίζουν τέταρτη αγωνιστική. Τετάρτη ο Εραστέχνης Άρης κάνει συνέντευξη τύπου. Για μιλά μας λίγο γι' αυτό, Νίκο. Τετάρτη, βεβαίως. Τι ώρα? Θα παραδέσει συνέντευξη τύπου στην οποία θα. Α, και ώρα. Χθες το είπαμε, Χρήστα, και αυτό και ανακοινώθηκε σήμερα. Συγγνώμη. Ναι. Θα μιλήσει ο κ. Σαρβάνης, ανοίξει τα χαρτιά του. Θα έρθω. Να πας, να πας. Τι νοείς να πας? Να πας, και εσύ θα πας. Mm-hmm. Για να το γράφεις live. Η Βάρδια μπορεί να το γράφει. Εσύ θα σε Βάρδια. Όχι. Βες εγώ. Ωραία, θα πας απεσταλμένος. Σε ορίζω. Με ορίζεις, ναι. Ρεπόρτερ ΑΣ. Δεν πάω γιατί δεν είναι καλός ΑΣ και είμαι πολύ κατά αυτής δίγης. Α, συγγνώμη. Τι? Τίποτα. Γι' αυτό θα πας, για να ασκήσεις σωστή κριτική. Α, έτσι, έτσι. Θα πάμε μαζί. Θα πάμε μαζί. Ναι. Θα πάμε μαζί. Τετάρτη, Τετάρτη, μία η ώρα. Ναι. Θα πάμε. Υπήρχαν σκέψεις να γίνει χθες ή σήμερα, αλλά εντάξει. Όχι, το τώρα. Αφήσανε λίγο και είπαν να το πάνε μετά από το καλά κάνανε. Παιχνίδι της Κυριακής. Θα μιλήσει ο κ. Σαρβανίτης, η πρώτη δημόσια τοποθέτησή του κιόλας. Έκανε χθες και βέβαια μία στα social media. Αυτό δεν κατάλαβα. Κάπως ξέσπασμα λίγο δεν θα, κατάλαβα το, τι ακριβώς έκανε. Θα το χαρακτηρίζαμε. Δεν αντιλήφθηκα. Νομίζω ότι αυτοί που έπρεπε να καταλάβουν, καταλάβανε. Όχι, δεν καταλάβανε ούτε αυτοί. Ούτε αυτοί λες να καταλάβανε. Όχι, γιατί μετά έμαθα γιατί έγινε το ξέσπασμα. Ναι. Και ήταν διαφορετικό από αυτό που υπέθεσα στην αρχή. Ναι. Αλλά καλά έκανε και τους έβαλε. Άρα, τι ήταν. Άρα. Τι είναι αυτό. Άρα. Για πες. Θα ακούσουμε τον κύριο Βανίτη. Αυτό τώρα το άνοιξε. Όχι, το άνοιξα για να δω την ντουντούκα του Αποέλ. Ντουντελάντ. Έχασα την ντουντελάντ, έμεινε πίσω. 0-2-3-2-3-4. Κάτι Κυπριακό. Κάτι έργα. Διπλό του Αποέλ στην Ντουντελάντζ. Καλά θα γίνει. Βλέπεις τι κάνει. Σε κενή αστεία που χτυπάει το πόδι του. Μόνος του, ο Ντουντελάντζιος. Δες το να. Δες. Τσακ. Ακόρατης περιμένει. Τι είναι, γιατί δεν μας το λες. Καλησπέρα. Το είδα που το είπες πριν. Καλησπέρα. Είναι η τακτική όμως αυτή. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς, κυρία μου. Χρυσαφέ! Χαμηλώστε αν έχετε την καλοσύνη το ραδιόφωνο σας. Ξέρω ότι θέλετε να μας ακούτε δυνατά. Μας έβαλε στην αναμονή. Καλώς. Καλώς. Θα το καταλάβει, περίμενε, θα το καταλάβει. Βρες το βάλτο. Βρες το βάλτο αυτό. Βρες ένα τέτοιο από την τσαγόρα. Βάλε ένα τέτοιο, βάλε. Ναι, κυρία μου, ναι! Μας βάλατε στην αναμονή, αλλά δεν πειράζει, χαλάλη. Ναι. Άντε, ακούγαμε. Ακούγες. Ναι. Πέρσι σε βίασε ο Σιδηρόπουλος δύο φορές μέσα έξω. Δεν άκουσα να βγάλει σάχνα. Άντε πάλι. Τώρα φέτος κάνεις μουτσουνάκια, τα βαντουράκια αυτά. Εκεί να ακούγες. Εκεί δεν μου λες, φίλε, έχεις κενό μνημείς. Τα παπάς δίπλα-δίπλα. Βγήκες να τα πεις τώρα τι είπες στους φίλους σου. Βάλτε να ακούς, θα πάρω το χρήσα να τα πω. Παπά, έκανες μουτσουνάκια. Έκανα, ναι. Έκανα καλά και στον Καραπαπά και έστειλα και επιστολή για τον Σιδηρόπουλο κατά του Ολυμπιακού πέρσι. Ο Άρης έστειλε επιστολή. Κατά του Ολυμπιακού πέρσι. Αλλά επειδή διαβάζεις μόνο ΠΑΟΚ 24 και είναι ΠΑΟΚ, δεν το είδες. Δεν τη διάβασες την επιστολή. Κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ παγκοσμίως η διοίκησή σου. Άντε για τώρα, βάλε ξανά την αναμονή. Γι' αυτό είστε. Είστε ό,τι να είναι. Ο Άρης πέρσι μετά το Άρης Ολυμπιακός και μετά το Ολυμπιακός Άρης έστειλε επιστολή στην ΚΕΔ και ζήτησε εξαίρεση του Σιδηρόπουλου. Και ενώ το έχει κάνει αυτό, βγαίνει ο προηγούμενος προπαγανδιστής και λέει: δεν σε άκουσα να δεις να κάνεις παιδάκια. Να σούμε. Θα άκουσα να πέρσι να ούμε. Ενώ έχει στείλει επιστολή ο Άρης. Μιλάμε για την απόλυτη παραπληροφόρηση. Τα λέτε και μεταξύ στα καφενεία. Τα λέτε δεξιά και αριστερά. Είναι όλοι ψέματα. Έστειλε, φίλε, επιστολή. Και την ώρα τη εκπομπή, φίλε, εσύ δίπλα. Γραμμή, έχουμε συνάδελφε. Δύο, βεβαίω, τον επόμενο. Επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ, πολύ. Ναι. Πόσο πολύ. Όσο θε. Κοίταξε, δεν μπορώ να στραβώσω στόμα όσο αυτοί. Ναι. Εντάξει, ναι, έχουν ειδίκευση, έχουν πάρει το. Ένα λεπτό μόνο, ένα δευτερόλεπτο. Ρε φίλε, βγαίνει και μου λέει: δεν σε είδα να κάνει μουτσουνάκια, ενώ έχει στείλει επιστολή ο Άρης κατά του Σιδηρόπουλου.
τα, μουτσουνάκια, τα μουτσουνάκια των δικών τους στις ψηφοφορίες τα έχουν δει? Όχι, βάζουν τα χέρια μπροστά. Τις ψηφοφορίες που πάνε με γλωσσόφυλλα τα έχουν δει? Βάζουν τα χέρια μπροστά, δεν τα βλέπουν. Τα έχουν δει. Ο Ιβάν που συναντήθηκε με τον μεγάλο του εχθρό, το έχει δει? Αυτό ήταν εκεί σε ξενοδοχείο το Σεπτέμβρη ήταν αυτό, δεν μετράει. Πάντως δεν ασχολούνται, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχεις δίκιο. Δηλαδή το συμπέρασμα βγήκε, δεν ασχολούνται. Ανακοινώσεις, από εδώ, από εκεί, ραδιόφωνα, δεν ασχολούνται, παιδιά, δίχτυα. Είναι ολοφάνερο. Δίχτυα, δίχτυα. Στις εκπομπές του All About Aris θα βγαίνουνε. Όχι, παιδί, δεν ασχολούνται, δεν ασχολούνται μαζί μας. Δεν ασχολούμαστε εμείς. Να πάρτι θα κάνουνε στο πανεπιστήμιο. Πάρτι, δεν ασχολούνται. Αν έχει και πάρτι αύριο, σωστά. Ναι, έχει πάρτι, βέβαια, βέβαια. Γιατί δεν ασχολούνται, επειδή για αυτόν τον λόγο. Κάτσα κανένα ένα ντουο Μητσοτάκης εκεί. Για το άσυλο. Δεν υπάρχει κατάσταση. Να πω κάτι, αυτό λέγεται εξαγνισμός. Όταν από πάνω σου θέλεις να αποβάλεις 30 χρόνια κοινής πορείας, πρέπει κάπου να το αποθέσεις αυτό. Πρέπει να κατηγορήσεις τον αντίπαλο. Πρέπει έχεις να αποθέσεις, δίκιο. Να βρεις κάπου να το αποθέσεις αυτό. Βρήκαν εμάς, νομίζουν, με το μυαλό τους. Καλό βράδυ. Να σε καλά, να σε καλά. Και το μυαλό μου είναι επόμενο. Επόμενος, καλησπέρα. Βάλε και ένα μποέμι να παίξει από κάτω για αποχαιρετιστήριο, να τον ακούνε και οι φίλοι εδώ. Ο προπροηγούμενος να δυναμώσει το ραδιόφωνο του, βάζω μποέμι. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Γεια σας. Μάκης από Αθήνα, οδηγός. Γεια σου, Μάκη. Έλα, ρε Μάκη. Τι γίνεται, πώς τα πάτε? Καλά τα πάμε. Εσύ πώς τα πας? Μετράμε αντίστροφα και εδώ πέρα. Συζητάω και με συναδέλφους. Ναι. Τα άμαθα, λέει, Σιδηρόπουλος, Ό,τι θέλουν να κάνουν. Άντε, λέει, με το καλό, λέει, να τη νικήσετε, λέει, να γουστάρουμε και οι υπόλοιποι. Να... Γιατί οι περισσότεροι τους έχουν πάρει χαμπάρι. Έτσι. Και είναι οι μόνοι που έχουν το κρυφό το καμάρι. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτή η κατάσταση? Την περίοδο που ήταν όλοι πάλι κόντρα σε μια ομάδα, αλλά είχε άλλα χρώματα τον Ολυμπιακό. Ναι, εντάξει, άλλα ακόμα νολιός, απλά, τι έγινε. Περίεργα, περίεργο, πραγματικά, πολύ περίεργο. Ναι. Είναι το εκπληκτικό ότι αν καταφέρουμε να νικήσουμε, και το λέω το αν καταφέρουμε, όχι γιατί είμαστε κατώτεροι σαν ομάδα, αλλά για τα εκτός γηπέδου, τα γνωστά, μην τα λέμε ξανά. Ναι. Περιμένουν, σου λέω, πώς και πώς, έτσι κάτι συνάδελφοι που συζητάμε περισσότερο, πάνω στη δουλειά εδώ πέρα με στα λεωφορεία, μου λέει να δω τι μούτρα του Σαββίδη, λέει μονάχα, λέει να δω τι θα πει. Και αυτός και ο γιος. Έτσι. Εντάξει, δηλαδή οι άνθρωποι έχουν πάρει καμπάρι και πιο πολύ όταν κάνουν καμιά κουβέντα βάζουν τα γέλια. Και να σου μιλάω, έτσι, χαμογελάνε μονάχα, δε. Είναι πλέον οι αστείο, λέει, και μόνο που ασχολούνται οι υπόλοιποι. Δεν έχει νόημα. Εντάξει, να είσαι καλά. Αυτό με την νίκη, την ομαδάρα, ελπίζω με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να είσαι καλά, Μάγκη, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Έχουμε άλλον. Άλλον, στον άλλον, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία της τελευταίας δεκαετίας να βάλω σκελίδι εκεί μέσα, μεθαύριο. Με ξένο διαιτητή θα έχεις ακόμα περισσότερες πιθανότητες. Η μεγαλύτερη ευκαιρία, Χρήσανθε, να πας, να τους κερδίσεις και να τους αφήσεις να βράσουν κανένα δύο μήνες. Γιατί αυτοί θα βράζουν για δύο μήνες. Το τι θα επακολουθήσει μετά από πιθανή νίκη του Άρη εκεί μέσα, θα πεθάνουμε στο γέλιο. Θα ψωφίσουμε στο γέλιο, είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία. Δεν θέλω να πιέσω τους παίχτες, ούτε να τους δώσω ευθύνες και άγχος. Αλλά είναι πολύ μεγάλο το κέρδος αυτή την αγωνιστική που πέφτει και επειδή δεν θυμάμαι μόνο μία τέταρτη αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος, το 4-0. Παπαδόπουλο, είπες κάτι για τέταρτες αγωνιστικές, αλλά δεν σ' άφησε ο Χριστιανός να το... 4-6. Είναι η τέταρτη φορά που παίζουμε τέταρτη αγωνιστική. Μπράβο, ποιες είναι οι προηγούμενες τρεις? Έχεις δύο νίκες και μία ήττα. Η τελευταία ήταν με το 1-0 του Κοντρέρας. Ναι. Και οι άλλες δύο ήταν πιο παλιά. Μία ήταν δεκαετία του 60 και μία δεκαετία του 80 που κέρδισε και τις δύο. Το 4-0 άρα στο Χαριλάου με Τάμπιο Τενέ. Για Πάο Κάρις μιλάμε, όχι για Άρης Πάο. Α, για Πάο Κάρις. Για Πάο Κάρις μιλάμε. Μάλιστα. Γιατί το 1-4 ήταν δεύτερη αγωνιστική. Πάο Κάρις, Πάο Κάρις, Πάο Κάρις. Λοιπόν, για μένα το παιχνίδι, αν μπορέσει να το κρατήσει ο Τερζής μέχρι το 60-65 σε ισοπαλία, είτε 0-0 είτε 1-1, δεν χάνεται μετά. Αν είναι ισοπαλία μέχρι το 65-70, δεν χάνεται. Και εγώ στον ΠΑΟΚ φοβάμαι δύο πράγματα. Ένα τα στημένα και ένα στο 4-4-2 που κατεβάζει αυτός, τον Μπίσεσβαρ. Ναι. Όχι τον άξονά του. Τον Μπίσεσβαρ τον έχει, τον βάζει ως αριστερό εξτρέμ, στη τετράδα των χαφ. Αν εκεί δεν ξέρω τι σκέφτεται ο Τερζής να κάνει, δηλαδή δεν ξέρω τα εξτρέμ που θα βάλει. Μάλλον Φετφατζίδη και την κοινή. Και δεκάρι. Ή τον Γκάμα ή τον Λάρσον.
Όχι ναι, τον Γκάμα, τον Λάρσον. Ή τον Γκάμα ή τον Ντιγκινή, αν μπει ο Λάρσον στην 11 του Γκάμα. Ναι, αυτό εγώ το μοναδικό που θα προβληματιζόμουν και πιστεύω προβληματίζεται και αυτός είναι αυτό το σημείο. Εγώ τον Γκάμα θα τον κρατούσα μετά το 60, εγώ προσωπικά. Και αυτό το σκέφτεται νομίζω. Και αυτό το σκέφτεται. Αυτό σκέφτεται. Και αυτό το σκέφτεται και αυτό. Γιατί και ο Λάρσον είναι σε πολύ καλή κατάσταση στις τελευταίες μέρες της προπονήσης. Και ο Γκάμα ξέρει ότι αν τον βάλει. Τον Γκάμα το θέλω φρέσκο. Ναι, τον Γκάμα ξέρει ότι αν τον βάλει στο 60 θα πρέπει να τον βγάλει. 60-65 αν θυμάσαι. Στο 45 πιο... θα πρέπει να τον βγάλει σε αυτό το μάτς, Νίκο. Είναι άλλη ένταση που θα έχει αυτό το μάτς και άλλη κλωτσιά που θα φάει. Πάλι, εντάξει. Το 10 που έκανε στο 0-1, ναι. Η κίνηση που κάνει ο Κούπερ στο 65 είναι ο Κόκε. Ναι. Έτσι. Σε αυτό το μάτς θες παίχτη που να ξέρει μπάλα φρέσκο. Το μάτς θα το πας εκεί. Δεν μπορεί να ανοιχτείς. Τον άξονα μου εγώ δεν το φοβάμαι. Με Σίτι και Καντουρί. Θα δούμε και πιθανά για αυτούς. Να είσαι καλά, πάμε να πάμε και στον τελευταίο. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Εσύ το όνομα σου, γιατί η φωνή σου κάτι μου λέει. Εμένα με λένε Χρύσανθο. Το Χρύσανθο, ναι. Το διπλανό σου. Νίκος. Μάλιστα. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Θα πω δύο πραγματάκια γιατί βιάζεσαι. Να πεις. Χρήσανθε το μεσημέρι στην εκπομπή όταν συζήτησε με τον κύριο Κόρκα. Ναι. Δεν νομίζω ότι ήταν συζήτηση αυτό, αλλά τέλος πάντων, ναι. Ό,τι ήταν. Ναι, ναι. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ με το σκιό τρόπο που φέρθηκε και με ένα χαρακτηρισμό, ο οποίος εγώ δεν ξέρω, δεν θέλω να πω τι θα έκανα, όχι φυσικά. Επειδή ράδια. Είμαστε 15 χρόνια εδώ μαζί, δεν ήταν σκληρός ο χαρακτηρισμός, έτσι μιλάμε συνέχεια εγώ σε αυτόν και αυτό σε μένα. Πάμε παρακάτω. Μη σ' ανησυχεί δηλαδή. Το άλλο που θέλω, ένα ακόμη που θέλω να πω είναι ότι εγώ δεν θα έβαζα καθόλου τον Γκάμα αύριο. Ναι. Διότι αυτοί οι άνθρωποι θα τον χτυπήσουν, ναι, για να τον κάνουν να μην συνεχίσει. Παίζει ρόλο και αυτό, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Εγώ καθόλου. Ούτε στην αποστολή. Καθόλου. Καλά, είναι ικανή την ώρα που πηγαίνουν στα αποδυτήρια να γλιστρήσει κανένας από τους παλαιστές τους που κάνει ντουζ και βγαίνουν όλο συμπτωματικά τυχαία. Όλοι οι παλαιστές αύριο θα κάνουν μπάνια, ναι, εκεί μέσα. Και θα βγαίνουν όλο τυχαίο στην ώρα του ημιχρόνου. Με τα μπουρνούζια. Λοιπόν, κάτι άλλο. Η ομάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί το φόβο και την κοιλία. Διότι πέρσι ο ανίσχυρος και μόλις ανεβασμένος από τη Δήτα Εθνική Άρης τους έκανε αυτά που τους έκανε. Και φέτος το δέσανε από όλες τις μεριές. Προσπαθούν να το δέσουν από όλες τις μεριές. Πρέπει η ομάδα, όλοι μαζί, προπονητές, παίκτες κτλ. Να σκεφτούν τον τρόπο, εκτός από το τακτικό κομμάτι πώς θα παίξουν, να σκεφτούν τον τρόπο πώς θα διαχειριστούν το φόβο και την πείρα τους. Αυτό είχα να πω. Να είσαι καλά. Και από Δευτέρα συνεχίζουμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον τελευταίο φίλο. Τα τρία τελευταία λεπτουδάκια νομίζω ότι πρέπει να τα αφιερώσουμε στον τεράστιο Μποέμι. Πρέπει να τα αφιερώσουμε στην προσπάθεια του Άρη για νίκη. Πρέπει διάφοροι στραβοστόμηδες όπως ο προηγούμενος να ακούσουν τον ύμνο του Άρη, όπως θα τον ακούσουν στο δεύτερο γύρο στα γκολ που θα βάζει ο Άρης. Για την ώρα θα πούμε στα παιδιά με τα κυτρινόμαυρα, είτε φοράνε αυτά, είτε φοράνε τα μόβ, είτε φοράνε τα οποιαδήποτε, να μην μασίσουν, να πάνε να παίξουν την μπάλα τους, να μην μασίσουν από προκλήσεις, να μην μασίσουν από Σιδηρόπουλους, να μην μασίσουν από ταπατζάδες, να μην μασίσουν από μπαλτάδες, να μην μασίσουν από κάθε λογή στραβοστόμη εντός, εκτός και επί τα αυτά, και να φέρουν το διπλό που θα χαροποιήσει την πλειοψηφία της πόλης. Κλείνουμε με Μποέμαρο και τα λέμε ξανά. Και Δευτέρα. Κυριακή δεν έχει ρεπορτάζ, λέει, να πούμε εδώ πέρα. Σαν εκπομπή, Χρύσανθε. Α, σαν εκπομπή, μπερδεύτηκα εγώ.